Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε σήμερα εδώ και που γεμίσατε αυτό το μικρό θέατρο εδώ στην φιλόξενη Αλεξάνδρεια. Ευχαριστούμε πολύ που μια τέτοια μέρα, δύσκολη μέρα, μέρα εορτής, είστε εδώ, ήρθατε εδώ για να ακούσετε κάτι το οποίο μοιάζει εξωφρενικό και απίστευτο. Είμαστε εδώ γιατί παλεύουμε χρόνια, ο καθένας από το μετερίζι του, για να πούμε και να αναδείξουμε το αυτονόητο. Είμαστε εδώ γιατί δεν θέλουμε να κόψουμε άλλα χέρια και πόδια από το σώμα της Ελλάδος, δεν θέλουμε να δούμε άλλες χαμένες γωνιές, χαμένα ιστορικά τοπονύμια να πετάγονται στο βρόντο. Και δεν θέλουμε άλλη παραπλάνηση της ιστορίας. Είμαστε εδώ γιατί αναγκαστήκαμε να το κάνουμε, γιατί τα όρια σφίζουν και εμείς εδώ πέρα πλέον δεν έχουμε άλλο τρόπο παρά αυτή την μικρή συνέντευξη τύπου προς εσάς να διατρανώσουμε και να κάνουμε γνωστή αυτή την υπόθεση, γιατί ο καθένας από μόνος του κάτι έχει κάνει. Εμείς από το Αρχείο Πολιτισμού έχουμε κάνει βίντεο, έχουμε ανεβάσει πάρα πολλά άρθρα. Ο Σπύρος, ο Αρσένης, αρθρογραφεί, γι' αυτό βρήκα ένα άρθρο του 1958. Θυμάσαι, Σπύρο? Το 1958 είχε στείλει επιστολή στον Μελά. Στον Μελά. Και στον Παλαιολόγο. Και στον Παλαιολόγο. Στην Βραδινή και στο, τότε στο Βήμα και Καθημερινή. Βήμα και Καθημερινή. 58. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σκόπος είναι. Ο δε Δημήτρης από εκεί πέρα κάθε μέρα ήταν και είναι πάνω από τα σκάματα του Ανακτόρου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σκόπος είναι και πόση ψυχοφθόρο διαδικασία το να βλέπουμε να μιλάμε εμείς για αυτά και κάποιοι άλλοι σε άλλα μετερίζια, πολύ πιο πάνω από μας, να θέλουν, όπως η Πινελόπη το βράδυ έβγαζε τα νήματα από αυτά που ήφαινε, θέλουν και αυτοί τα βράδια να ξυλώσουν το ρούχο που φτιάχνει η Πινελόπη στην Ιθάκη, μόνο που αυτή τη φορά δεν το φτιάχνει για τον Οδυσσέα της, το φτιάχνει για την ίδια την Ιθάκη. Λοιπόν, θα σας δείξω πρώτα το τελευταίο βίντεο που έχουμε κάνει με τον Σπύρο τον Αρσένη για να εγκληματιστείτε, να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα. Ξεκινάμε λοιπόν να πάμε στη σχολή του Ομήρου, στον αρχαιολογικό χώρο, τον πιο διάσημο αρχαιολογικό χώρο της Ιθάκης, όπου είναι και το ανάκτορο του Οδυσσέα που κατοπινά ελέγεται σχολή του Ομήρου. Φυσικά από την πρωτεύουσα της Ιθάκης, από το βαθύ ή από το λιμάνι της Ιθάκης, τον πίσω αετό, δεν θα συναντήσεις πουθενά πινακίδα της αρχαιολογικής υπηρεσίας σαν κι αυτή που να λέει πώς θα πάει ο τουρίστας, ο επισκέπτης, στο σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της Ιθάκης. Θα πρέπει να βγει κανείς να φτάσει στο βαθύ και από το βαθύ να πάρει το δρόμο για το Σταυρό, για το βόρειο κομμάτι της Ιθάκης, όπου θα συναντήσει την πρώτη επιγραφή της αρχαιολογικής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, την Καφέ Πινακίδα, που λέει Σχολή Ομήρου. Έτσι, αλλιώς δεν πρόκειται να το βρει, δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση. Αυτή την πινακίδα λοιπόν πήραμε και εμείς για να πάμε εκεί, να πάμε σε αυτό που λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, Σχολή Ομήρου. Πάμε. Αφού μπούμε μέσα στο Σταυρό, τη μεγαλύτερη πόλη του βόρειου κομματιού της Ιθάκης, θα συναντήσουμε και την άλλη πινακίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που μας λέει προς τα πού να πάμε για την Σχολή του Ομήρου. Συνεχίζουμε λοιπόν και την ακολουθούμε.
Αφού περάσουμε το μικρό αρχαιολογικό μουσείο του Σταυρού, ο Θεός να το κάνει μουσείο αυτό του Σταυρού, βέβαια και του Βαθαίου στο μουσείο είναι 2-3 χρόνια κλειστό και ένας κύριος ξέρει πότε θα ξανανοίξει εκείνο το μουσείο. Φτάνουμε στην τρίτη πινακίδα, λίγο πριν την έξοδο για την εξοή, που λέει από το Υπουργείο Πολιτισμού Σχολείο Μύρου. Τη βλέπετε? Είναι η τρίτη πινακίδα που υπάρχει στο νησί. Πάμε παρακάτω. Στην έξοδο για την εξογή, 4 χιλιόμετρα πριν από την εξογή, συναντούμε άλλη μια πινακίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία αναφέρει Σχολείο Μύρου και χωρίς εισαγωγικά αυτή τη φορά. Το βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ η σήμανση επαυξάνεται. Εκτός από την Σχολή του Ομήρου εντός εισαγωγικών, η καφέ πινακίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας μας ενημερώνει ότι υπάρχουν και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι στον πληθυντικό. Βλέπετε εκεί τη μικρούλα πινακίδα, την κρυμμένη πίσω από τα φυλώματα. Είμαστε λοιπόν ακριβώς στο κομβικό σημείο που εγκαταλείπουμε τους δρόμους για τους οικισμούς και πάμε επιτέλους να συναντήσουμε τη Σχολή του Ομήρου, δηλαδή το Ανάκτορον του Οδυσσέως. Φτάσαμε λοιπόν. Σχολείο Μύρου. Στενός δρόμος, ίσα ίσα που χωράει ένα αυτοκίνητο, δεν πιστεύω να το διανοηθείτε να το κάνετε έστω και με μικρό έννοια θέσιο πούλμαν φυσικά μεγαζικού τουρισμού, ξεχάστε το με αυτό το δρόμο. Φτάσαμε λοιπόν εδώ πέρα να δούμε επιτέλους, όπως μας λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, τη Σχολείο Μύρου. Έχει γίνει μια καινούργια περίφραξη, ο χώρος είναι κλειστός, αλλά πάμε να μπούμε μέσα, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Και φτάσαμε λοιπόν εδώ στην πολυπόθητη Σχολή του Ομήρου, στο Ανάκτορο του Οδυσσέως, όπως θέλετε πέστε το, έτσι όπως μας κατήφθηναν μέχρι στιγμής οι πινακίδες οι ίδιες του Υπουργείου, όπως βλέπετε. Και φτάνουμε εδώ στην καινούργια περίφραξη, στην καινούργια πεντακάθαρη πινακίδα, την καφέ της αρχαιολογικής, και τι διαβάζουμε? Ούτε αρχαιολογικό χώρο Σχολείο Ομήρου διαβάζουμε, ούτε Ανάκτορον του Οδυσσέα, όπως έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων από την ανασκαφή του Ζεύγους Παπαδοπούλου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα απλώς και αορίστος αρχαιολογικός χώρος, σαν να είναι κάτι το οτιδήποτε, σαν να είναι ένα τυχαίο σημείο, ένα τυχαίο σημείο στο χάρτη της Ιθάκης. Μαζί μου έχω τον φίλο μου που χρόνια αγωνιζόμαστε για όλη αυτήν εδώ πέρα την προσπάθεια και την ανάδειξη, τον πρώην δήμαρχο της Ιθάκης και πρόεδρο των Φιλομήρων, τον Σπύρο τον Αρσένη, να καταγγείλουμε για άλλη μια φορά αυτό το ρεζιλίκι, Σπύρο μου. Είδες, ο κόσμος είναι δίπλα μας εδώ πέρα τώρα, οι ξένοι που έρχονται να επισκεφτούν και κοιτάνε τι είναι αυτό. Νομίζω ότι είδαμε το ζευγάρι εδώ των Ιταλών, μάλλον έτσι, οι οποίοι απογοητεύτηκαν όταν ήρθαν από το Βαθύ με το αυτοκίνητό τους 20 χιλιόμετρα μακριά για να δουν το χώρο. Να μπουν μέσα και να περπατήσουν. Στην πιο κρίσιμη τουριστική σεζόν του έτους, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως ο χώρος έπρεπε να προστατευτεί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και έχει καθαριστεί τελευταία. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πέρσι, από πλευράς εμφάνισης του χώρου. Αλλά το κλείσιμο αυτή τη στιγμή με λουκέτα, όπως βλέπετε εδώ, είναι απαράδεκτο. Γιατί δεν είναι μόνο αυτός ο χώρος κλειστός. Το αρχαιολογικό μουσείο στο Βαθύ είναι και αυτό κλειστό. Και ήταν κλειστό και πέρσι. Καταλαβαίνετε τι απογοήτευση φέρουν οι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό για να δουν την πατρίδα του Οδυσσέα και δεν βρίσκουν τίποτα να δουν. Σχετικό με τον Οδυσσέα ή τον Όμηρο, τον παππού του. Αυτή τη στιγμή εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση η αφαίρεση του χαρακτηρισμού της θέσης ως Σχολής Ομήρου. Αυτό έχει καθιερωθεί τα τελευταία 200 χρόνια από τους Εγγλέους αρχαιολόγους που από την ανασκαφή που κάνανε τότε βρήκαν ότι εδώ ήταν κάτι πολύ σημαντικό τουλάχιστον για τον Όμηρο. Γι' αυτό το ονομάσανε Σχολή Ομήρου. Δηλαδή τι βρήκαν τότε? Βρήκαν κάτι ευρήματα, πινακίδες, δεν ξέρω τι ακριβώς, που από εκεί βγάλαν το συμπέρασμα ότι εδώ υπήρχε μια σχολή που είχε εμπνευστεί ή μάλλον εμπνεόταν οι μαθητές της από τις περιπέτειες του Οδυσσέα. Προφανώς λοιπόν το ανάκτορο μετά τη χρήση του ως ανάκτορο συνέχιζε να έχει ακριβώς την χρήση μιας σχολής που θα διέδιδε τα έπι του Ομήρου. Τώρα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο κ. Παπαδόπουλος και η κυρία Κουντορλή, δουλέψαν εδώ 20 χρόνια. Mm-hmm. 20 χρόνια ολόκληρα.
με τους βοηθούς τους, με τα παιδιά που φέρνανε από το Πανεπιστήμιο φοιτητές της αρχαιολογικής σχολής και κατέληξαν ύστερα από 20 χρόνια δουλειάς, έρευνας, εντατικής, με την ενίσχυση του συλλόγου οικονομική. Εμείς μπορέσαμε και βοηθήσαμε αυτή η ανασκαφή γύρω στις 45 με 50 χιλιάδες ευρώ. Και κάτι άλλο, ότι η ανασκαφή αυτή ήταν ο χώρος αυτός ήταν ιδιωτικός. Έπρεπε να απαλωτριωθεί. Βέβαια. Και με απόφαση του ΚΑΣ απαλωτριώθηκε, αλλά το ΚΑΣ και το Υπουργείο Πολιτισμού είπε στην αρχή δεν έχω να βοηθήσω καθόλου οικονομικά. Το Πανεπιστήμιο δεν είχε 200.000 ευρώ να ξοδέψει. Κάμαμε λοιπόν έναν έρανο εμείς, πουλήσαμε βιβλία πολλά εκδόσεων δικών μας και βγάλαμε 50.000 ευρώ και δώσαμε στην... καταθέσαμε στο λογαριασμό του Πανεπιστημίου για την απαλωτρίωση. Πήγαμε στον Υπουργό Πολιτισμού τότε το 2006. Ποιος ήταν ο κύριος Υπουργός Πολιτισμού, ήταν ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής και υφυπουργός ήταν ο κύριος Τατούλης. Θυμάμαι τον Τατούλη μιλήσαμε. Πήγα εγώ, η κυρία Κοντορλή, ο Χρήστος Τσουτζάκος και άλλοι. Και πείσαμε τον Υπουργό τότε και έδωσε 40.000 ευρώ. Πήγε 50-90. Τα άλλα 95.000 ευρώ τα έβαλε το Πανεπιστήμιο. Αυτός ο χώρος για πολλά χρόνια, τώρα για 10 χρόνια, είναι δημόσιος. Μάλιστα. Ανήκει στο Πανεπιστήμιο, στο Υπουργείο Παιδείας, γραφειοκρατικά δεν ξέρω πάνε, αλλά είναι δημόσιος ο χώρος. Γιατί πληρώνανε νίκη κάθε χρόνο στους ιδιοκτήτες για να σκάβουν. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, Γιώργο, ότι το Πανεπιστήμιο έκανε ανακοίνωση επίσημη εδώ, σε επίσημη ημερίδα που οργάνωσε η εφορία αρχαιοτήτων. Μαζί ήμασταν, κάτω στο βαθύ. Ναι. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση, Γιώργο, ότι το Πανεπιστήμιο, ο κύριος Παπαδόπουλος και η κυρία Κοντολή, έκαναν ανακοίνωσή του στο βαθύ, νομίζω ήσουν και εσύ. Μαζί ήμασταν. Το πήρε και η τηλεόραση. Έτυχε να βρεθεί εδώ, έμαθε ότι θα γίνει η ανακοίνωση και πήγανε να δουν το θέμα, το οποίο ήταν συνταρακτικό, ας πούμε. Και η ανακοίνωση έγινε σε επίσημη αρχαιολογική ημερίδα που οργάνωσε η εφορία αρχαιοτήτων. Θα σας πω ότι έπεσε μαύρο δάκρυ από τον έφορο αρχαιοτήτων εκείνης εποχής όταν άκουσε ότι βρέθηκε το ανάκτορο του Οδυσσέα και της Πηνελόπης. Μαύρο δάκρυο, ναι, στεναχώρια. Στενοχώρια. Στεναχωρέθηκε ο άνθρωπος. Ναι, ήταν η πιο συνταρακτική είδηση εκείνη την εποχή, δηλαδή το 10. Ενώπιον 500 ανθρώπων, Έλληνες καθηγητές από ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατί τα περισσότερες ανασκαφές στην Ελλάδα ξέρεις ότι γίνονται από ξένα πανεπιστήμια. Και ανακοίνωσαν ένα γεγονός το οποίο επί 20 χρόνια ερευνούσαν. Με σημαντικά επιχειρήματα. Σημαντικά ευρήματα. Ναι, σημαντικά έτσι, ευρήματα. Τα οποία να πούμε τα περισσότερα ακόμα είναι σε αποθήκες, ναι. Ασυντήρητα, στις αποθήκες του Μουσείου Μαθαίους. Ναι, τώρα όμως αυτή τη στιγμή βάσει μιας προγραμματικής σύμβασης που έγινε από το Δήμο, ύστερα από πρόταση δική μας και που ενέκρι υιοθέτησε ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, βγάλανε 120.000 ευρώ και βάσει αυτής της προγραμματικής σύμβασης έρχονται κάποιοι αρχαιολόγοι. Τον κύριο Παπαδόπουλο τον έχει αντικαταστήσει ο κύριος Λόλος επειδή πήρε σύνταξη κτλ. Και εργάζονται πάνω σε αυτά τα ευρήματα. Μάλιστα αυτές τις μέρες ήταν εδώ πριν μια εβδομάδα και μου είπε ότι ετέλειωσε το καθαρισμός των ευρημάτων, τα οποία μου είπε ότι είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να εκτεθούν άμεσα στο Μουσείο της Ιθάκης, αλλά δεν υπάρχουν βιτρίνες. Να κάνουμε έρανο, να βρούμε βιτρίνες. Το μουσείο είναι κλειστό. Είναι κλειστό, air condition δεν έχει και λοιπά και πάει λέγοντας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ φοβάμαι κάτι άλλο, Γιώργο. Γιατί ήρθε και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, πριν ήξερε το θέμα από παλιά, δεν είναι καινούρια στα αρχαιολογικά θέματα. Και μίλησε στο Δημαρχείο. Μου έκανε όμως φοβερή εντύπωση. Που ήταν διάφοροι εκπρόσωποι φορέων και τα λοιπά. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχε η τηλεόραση του Δήμου, δηλαδή το κανάλι του Δήμου που είναι ιντερνετικό, έπαιρνε όλη τη συνέντευξη. Μόλις ήταν η ώρα να μιλήσω, ειλικρινά σου το λέω,
Βγαίνει η κυρία που είναι δίπλα τη, η κυρία σύμβουλό τη. Παναγιωταρέα. Παναγιωταρέα. Και λέει, τώρα κλείστε την τηλεόραση, κλείστε την τηλεόραση. Και την έκλεισαν την τηλεόραση. Ήκρινα, βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Ή να σκοθώ να φύγω για να του βρίσω, ή να πω αυτά που ήθελα να πω. Προτίμησα το δεύτερο. Και είπα ότι η κυρία μου εδώ δεν είναι καινούρια, ξέρει τα θέματα και απορώ να λέει ότι στη σχολή Ομήρου δεν υπάρχει τίποτα. Ουσιαστικά, ότι ουσιαστικά πετάει στο καλάθι των αχρήστων μια έρευνα 20 ετίας, δύο καθηγητών αναγνωρισμένων. Και ενός πανεπιστημίου. Και ενός πανεπιστημίου. Ο κ. Παπαδόπουλος είναι καθηγητής προϊστορικής αρχαιολογίας. Είναι δηλαδή το αντικείμενό του. Εδώ... Και επιμένει ότι εδώ είναι το ανάκτορο. Είναι το ανάκτορο. Μάλιστα. Τα ευρήματα που πιστοποιούν, βλέπεις, έρχονται και φεύγουν συνέχεια κόσμος, απογοητευμένος όπως λες και εσύ, και δεν μπορεί και τίποτα να κάνει εδώ πέρα, τίποτα άλλο. Είναι τα πάντα κλειστά. Βρισκόμαστε στο δρόμο που χωρίζει το ανάκτορο με άλλον αρχαιολογικό χώρο, άλλους αρχαιολογικούς χώρους που είναι από κάτω. Πολύ σωστά έλεγε πινακίδα πληθυντικός, αρχαιολογικοί χώροι. Υπάρχει το κυκλοτερές, υπάρχει το αρχαίο τείχος που βρέθηκε τώρα σκάβοντας. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Θα πάμε να το δούμε. Ναι. Κατά τη διάρκεια των εργασιών για να γίνει η περίφαξη του χώρου, βρέθηκε ένα αρχαίο τείχος που ο Παπαδόπουλος λέει ότι είναι προϊστορικό και αυτοί οι οποίοι έλεγχαν τότε η εφορία απαγόρευσαν στον Παπαδόπουλο να έρθει κατά τη διάρκεια των εργασιών. Υπάρχει φαξ από την εφορία αρχαιοτήτων προς την Παπαδοπούλου, την κυρία Κοντολή, σας απαγορεύω να παραστείτε κατά τη διάρκεια τη ανασκαφή που αυτή ξεκίνησε. Που αυτή ξεκίνησε. Που αυτή... Βέβαια δεν ήταν μέσα στα. Η περίφραξη δεν ήταν μέσα στην εργασία που έπρεπε να κάνει αυτή. Αλλά φανταστείτε. Όχι, να δούμε τους ανθρώπους που έρχονται και που φεύγουν απογοητευμένοι. Συνέχεια σταματάμε και ξαναρχίζουμε γιατί συνέχεια έρχεται κόσμος εδώ, τουρίστες, να επισκεφθούν αυτόν τον χώρο. Πες μου κάτι, Σπύρο. Δηλαδή, δεν θα γινόταν εάν ήταν ανοιχτό αυτό. Είχε έναν φύλακα εδώ πέρα. Ένα ωράριο, ρε παιδί μου, από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 και από τις 5 μέχρι τις 8. Ας είχε έναν φύλακα εδώ και να βγάζει και ένα εισιτήριο 1 ευρώ το όχι, άτομο. Όχι, δεν είναι έτοιμα ακόμα για εισιτήριο, αλλά τουλάχιστον να έρχεται να δει ο κόσμος. Ναι. Τι υπάρχει. Ναι, τι υπάρχει. Αν ήσουν στο εξωτερικό, αυτό το πληρώνεις χρυσάφι με 25 βέβαια. Και 30 ευρώ εισιτήριο όμως, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει το κυκλοτερές λοιπόν εκεί πέρα κάτω. Έτσι. Υπάρχει πάνω το ανάκτορο με τα τρία του άνδυρα. Το, όταν πήγε να βρεθεί να ανασκαφεί, το τρίτο σταμάτησε η ανασκαφή. Είναι έτσι για δεν είναι. Ναι. Κοίταξε, δύο άνδυρα φαίνονται. Ναι. Είναι το πρώτο άνδυρο που είναι ο χώρος ο κύριος, που ίσως εκεί είναι. Το κύριο ανάκτορο που γινόταν η μισοφωνία και τα λοιπά, και το δεύτερο άνδυρο είναι εκεί που ήταν η Πινελόπη. Τα δωμάτια αυτά. Αυτά για την ώρα έχουν βρεθεί. Ναι. Αυτά έχουν την βρεθεί. Ώρα που θα ξεκίναγε όμως και το τρίτο άνδυρο που θα πιστοποιούσε και θα επισφράγιζε την όλη η ιστορία, η ανασκαφή σταμάτησε. Σταμάτησε η ανασκαφή την ημέρα που ανακοινώθηκε το ανάκτορο. Αυτό είναι τρομερό. Την ίδια μέρα. Εδόθη εντολή να μην ξαναγίνει τίποτα στον Άι Θανάση. Δηλαδή το 10. Από το 10 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία εργασία πάνω στο χώρο αυτό. Μάλιστα. Από τα ευρήματα είναι σημαντικά και σχετίζονται και με ανάκτορο, όπως η Ασάμινθος, η οποία βρέθηκε εδώ πέρα, η οποία είναι πολυτελέστερη από αυτήν της Πύλου, που την ξέρουμε όλοι, που την έχουμε δει όλοι. Την Πανιερίτσα. Την Πανιερίτσα, ναι. Έτσι. Είναι πολυτελέστερη, η οποία είναι σε 5-6 κουτιά κάτω εκεί στο αρχαιό. Και υπάρχουν και φωτογραφίες ακριβώς εκεί που βρέθηκε. Ολόκληρο το κομμάτι. Κάνε πιο δω, έρχονται και άλλοι άνθρωποι τώρα να μην μας πατήσουν και αυτοί απογοητευμένοι. Γεια σας, κλειστό είναι. Κλειστό είναι, γεια σας, ναι, τι να κάνουμε. Ήρθατε από την Ιταλία να δείτε τον Οδυσσέα, αλλά δεν σας το επιτρέπουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να μείνω σε δύο χαρακτηριστικά. Φαινόμενα θα έλεγα. Όπως είπα, τα ευρήματα αυτή τη στιγμή τελειώνουν. Έγινε το καθαρισμός τους, είναι έτοιμα να μπουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ. Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη.
πρέπει να βρεθούν οι βιτρίνες. Θα τις το, βρούμε, το δεύτερο φαινόμενο. Κλειστό το μουσείο και πέρσι και φέτος. Ίσως και του χρόνου. Ειλικρινά δεν ξέρω. Το μουσείο του Εισβολίου Ιθάκης γίνανε κάποιες εργασίες εξωτερικές και ύστερα από έντονη φοβόμαστε ότι και αυτό θα είναι κλειστό. Ύστερα από έντονες φωτογραφικές διαμαρτυρίες του Μάστου Δευτερέου, του αρχιτέκτονα, ότι τι κατάσταση είναι αυτή, σε αλλού αρχίζει ο τουρισμός, αναγκαστήκανε, κάμανε γρήγορα και τελειώσανε. Με πίεση έτσι. Καλά, τέτοια. Αυτό δεν το λες μουσείο. Έτσι, αυτό δεν, το λες έκθεση. Μια εκθεσούλα, ας πούμε, έτσι να είχαμε να λέγαμε. Το σπήλαιο των νυμφών. Το σπήλαιο των νυμφών έχει κατασταθεί. Πρώτα απ' όλα από τον αρχαιολόγο, τον Σιμεώνο, ο οποίος έβαλε μέσα κομπρεσέρ. Μετά την πρώτη ανασκαφή καθάρισμα που είχαμε στο απάνω κομμάτι του σπηλαίου και βρήκε κάποια πράγματα τα οποία είναι στο μουσείο, έβαλε μετά κομπρεσέρ για να φτάσει πού. Άνοιξε ένα χώρο όπου εάν γύρω στα 30-40 μέτρα βάθος. Δηλαδή αν κάποιος εγκλίστρανε δεν θα σκοτωνότανε, θα χανότανε γεωργικά. Και ήρθε μετά η δεύτερη εγκληματική πράξη. Ποιος την έδωσε αυτή την άδεια, κανένας δεν ξέρει. Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον, το Υπουργείο ρίχνει την ευθύνη στο Δήμο, ο Δήμος την ευθύνη στο Υπουργείο. Μπήκε ένας φορτωτής, ανέβηκε πάνω, έσπασε το χώρο, το μονοπάτι, το πλακόστρωτο που είχαμε φτιάξει, ανέβηκε πάνω στην οπή των θεών, στην πόρτα των θεών που λέει ο Όμηρος, έπαιρνε τα χώματα της ανασκαφής και τα ρίχνε μέσα από την τρύπα κάτω χωρίς να ξέρει που πάνε. Επήρε και τα χώματα απ' έξω, οπότε σήμερα έχει καταστραφεί και ο χώρος ο εξωτερικός και ο εσωτερικός. Και η ανασκαφή έχει διαταραχθεί. Έχει όμως, υπάρχει λύση, ο Σύλλογος την έχει προτείνει, δεν θέλει κανένας να την ακούσει. Μάλιστα. Οι Αλαλκομενές, που είναι η πόλη που ίδρυσε ο Οδυσσέας, που του θύμιζε τις Αλαλκομενές της Βοιωτίας, που ήταν η πόλη του, που όταν έρχεσαι από τον Ψιάτο βρίσκεις 5-6 πινακίδες για Αλαλκομενές. Υπάρχει δρόμος, υπάρχει μονοπάτι. Υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο ανεβαίνει στην κορφή. Ναι. Σηματοδοτημένο. Ναι, σηματοδοτημένο. Ωραία. Με χρώματα. Με χρώματα, χρωματάκια. Ναι, χρωματάκια, ναι. Δεν έχει γίνει όπως έγινε σε 5 άλλες περιοχές που ότι έχουν γίνει πλακώστοτοι δρόμοι. Είναι ένα πρόγραμμα που είχε εντάξει ο ΕΟΤ παλιότερα, το είχαμε στο επαρχείο προχωρήσει και έχουν γίνει όλοι οι διαδρομές αυτές σε 5 αρχαιολογικού ενδιαφέροντος διαδρομές. Εκείνο μου που θέλω να τονίσω, Γιώργο, είναι δύο πράγματα. Γιατί σταμάτησε η έρευνα εκεί στο τείχος, το οποίο είναι πιθανόν ένα εγκάρσιο τείχος, το οποίο γυρίζει, πέραν ότι έτσι φαίνεται σαν εγκάρσιο, αλλά πιθανότατα να είναι και το τείχος που κατά τον Όμηρο περικλεί το Οδυσσιακό χώρο, το χώρο του Οδυσσιακού Ανακτόρου. Ένα αυτό. Δεύτερο. Αυτή η αλλαγή της ονομασίας εδώ της περιοχής. Γιατί μπήκε πινακίδα έτσι αόριστη. Αρχαιολογικός χώρος. Επειδή λοιπόν το θέμα μου έκανε φοβερή εντύπωση, αυτές τις μέρες που πηγαίναμε με άλλα μέλη του συλλόγου στα χωριά να ενημερώσουμε τον κόσμο για το συμπόσιο, στις Φρίκες συνάντησα μια ομάδα Ιθακησίων που καθόταν και πίνανε τα ούζα τους και ήρθε το θέμα σε αυτό. Οπότε ένα σηκώθηκε και μου λέει, Σπύρο, μου λέει, να σου πω κάτι. Λέω, πες μου τι θέλεις. Ενώπιον όλων. Υπάρχουν μάρτυρες δηλαδή. Ναι. Μπορεί να μην θέλει να πω το όνομά του, γιατί όχι, τον ρώτησα. Όχι, ας μην το πούμε. Ναι. Όχι, το ξέρω, αλλά ναι, εφόσον τάξη. Μου είπε να μην πω το όνομά του, δεν θα το πω. Μου λέει, ξέρεις ότι εδόθη εντολή από την Υπουργό σε κάποιο εδώ άνθρωπο να εξαφανίσουν όλες τις πινακίδες που γράφει σχολείο Μύρου. Του λέω, είσαι καλά. Μου λέει, τι, μου το είπε ο ίδιος. Και του είπα, έρχεσαι τώρα να το καταγγείλουμε κάπου, α, μην με μπερδεύεις εμένα με τέτοια πράγματα. Επαγγελματίας, ο άνθρωπος φοβάται ίσως και τα λοιπά. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει,
από χαρακτηρισμού, εγκατάλειψη τη Ιθάκη πάνω στο θέμα το Οδυσσιακό. Μήπως υπάρχει από κάπου ένα σχέδιο, από κάποιο κέντρο αποφάσεων να αποχαρακτηριστεί η Ιθάκη ως ομηρικός τόπος. Γιατί δηλαδή η σχολή ομήρου τους πείραζε. Κάτι που οι Εγγλέζοι αρχαιολόγοι που έχουν δουλέψει και που είναι τα μέγιστα στην Ιθάκη. Ένα τοπονύμιο γνωστό στην Ιθάκη αναφέρεται σε χάρτες εδώ και 200-300 χρόνια, αναφέρεται από περιηγητές κλπ. Είναι ένα κλασικό τοπονύμιο. Η αγγλική αρχαιολογική σχολή, την οποία ετοιμήσαμε όταν ήμουν στο επαρχείο με το βραβείο Οδυσσέως, έχει προσφέρει τα μέγιστα. Ήρθε ο πρόεδρος της, ο προϊστάμενος των Αθηνών και πήρε το βραβείο και μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Έχω μαγνητοφωνήσει την ομιλία του. Έχει προσφέρει η αρχαιολογική σχολή σοβαρότατα πράγματα πάνω στην αρχαιολογική έρευνα της Ιθάκης. Αυτοί βγάλανε το όνομα σχολείο Ομήρου. Πώς το κατεδαφίζεις αυτό το πράγμα, χωρίς δεύτερο επιχείρημα, επειδή πέρασε η ιδέα το μυαλό εντός υπεύθυνου υπουργού, ξέρω εγώ τι είναι. Ναι, να σου πω βέβαια ότι είναι γενικότερα το πρόβλημά τους ο Όμηρος. Έτσι, παντού όπου υπάρχει ομηρικό τοπονύμιο, ομηρική ανασκαφή, τοπονύμια και πράγματα που συνδέονται με τον Όμηρο, την ομηρική τοπιογραφία ή τους ομηρικούς ήρωες, υπάρχει μια πολεμική, θα έλεγα πολύ ευγενικά, των αρχαιολόγων και του Υπουργείου κατά όλων αυτών. Και το συναντάμε και εδώ, το συναντάμε και αλλού, το συναντάμε ας πούμε στη Χίο. Είναι μια δασκαλόπετρα. Πιανού δάσκαλου ρε παιδιά, δεν λένε. Η πόλη λέγεται Ομηρούπολη, αλλά ο Όμηρος δεν υπάρχει πουθενά. Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι παντού υπάρχει αυτή η τακτική παύλα πολεμική που τίνει να γίνει μανιέρα. Είναι όλοι κατά του Ομήρου. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή είναι αυτός που τους έχει δώσει δουλειά και έχουν δουλειά και υπάρχουν και ανακοινώνουν και κάνουν συνέδρια, τρώνε ψωμί από τον Όμηρο και τον πολεμάνε. Τι να κάνουμε τώρα. Το θέμα μας όμως είναι εδώ πέρα. Εδώ πέρα λοιπόν ο μεγάλος μου καημός είναι να το δω όλο αυτό, να υπάρχει αναπαράσταση, να υπάρχουν εκδηλώσεις, να υπάρχει ομηρικό πάρκο, να υπάρχει οδυσσιακό πάρκο. Να γίνει αυτός ο χώρος αξιοποιήσιμος, είναι δημόσιος όπως είπες και το πάνω μέρος και το κάτω μέρος. Να μπορεί να γίνει ένας δρόμος μεγάλος. Όλος ο χώρος είναι 26 στρέμματα. 26 στρέμματα. Απαλωτριωμένος χώρος είναι 26. Υπάρχει το τεράστιο αλόνι επάνω, να μην το πούμε. Υπάρχει η πηγή κάτω, η Μεγάνιδρος στον Κάλαμο. Εδώ είναι η τεράστια πηγή, η οποία ο Κνάους, ο οποίος είναι ένας ειδικός αρχαιολόγος σε υδραυλικά έργα αρχαιότητος, που λέει ότι εδώ αυτή η πηγή είναι όμοια με τις Τίνιθες και των Μυκηνών. Άρα την τοποθέτησε στα Μυκηναϊκά χρόνια, ναι, λοιπόν. Είναι η λεγόμενη Τικτή Κρίνη που αναφέρεται από τον Όμηρο. Σήμερα λαϊκά τη λέμε η Κρίνη της Πινελόπης, γιατί εκεί θα πήγαινε να πληθεί ποιος και έναν άκτορο οπωσδήποτε θέλει νερό, έτσι, αλλιώς δεν στοιχειοδοτείται. Έχω την εντύπωση ότι εδώ, εγώ προσωπικά το λέω αυτό, ότι αυτό εδώ δεν μπορεί να είναι η Τικτή Κρίνη. Γιατί είναι μέσα στον περίβολο του ανοιχτού. Η Τικτή Κρίνη ήταν κατά την περιγραφή του Ομήρου λίγο πριν φτάσουμε στο Ανάκτορο. Και είναι εκεί που πήγαμε μαζί. Ναι, και εκεί που πήγαμε μαζί και βρήκαμε αυτό το συνταρακτικό πράγμα. Το έβριμα. Το έβριμα. Βρήκαμε ένα έβριμα, μια εντυχισμένη επιγραφή, στα νεότερα χρόνια εντυχισμένη πάνω σε ένα εκκλησάκι εδώ επάνω. Που είδαμε ότι είναι επιγραφή και αρχίζαμε να την καθαρίζουμε. Καθαρίζουμε. Και με πολύ μεγάλη συγκίνηση διαβάσαμε. Σέπτουμε μουσικέ χαίρε. Να πω το εξής, ότι ο Όμηρος περιγράφει ότι η Τικτή Κρίνη που φτιάχτηκε από τον Ίθακο και τους άλλους για να δίνει νερό στην περιοχή, περιγράφεται στον Όμηρο ότι το νερό έπεφτε από πάνω, από 10 μέτρα ύψος και 30 μέτρα πλάτος από ένα βράχο, συγκεντρωνόταν κάτω, από εκεί υδρευόταν η περιοχή. Αλλά από πάνω έγραφε ότι είναι το στιερό άλσος του Απόλλωνα. Εκεί είναι γεμάτο πηγάδια η περιοχή. Εδώ δίπλα. Ναι, έχουμε πάει. Έχουμε δει το βράχο εκεί πέρα που είναι πλατής. Έχουν βάλει μια περιγραφή παλιά βέβαια για την μελανιδροπηγή. Έχουν βάλει μια περιγραφή. Να σου δώσω μετά φωτογραφίες και να δείξεις και το βράχο. Την έχω, τα έχω. Ναι, ωραία, αφού τα έχεις.
Και είδαμε λοιπόν αυτή την επιγραφή που αναφέρεται σε έναν μουσικό, προφανώς ο μουσικός είναι ο Απόλλωνας, έτσι, μπορεί να ήταν και ένα άντρο εκεί των μουσικών που θα θεράπευαν εδώ τις τέχνες στο Ανάκτορο. Είναι το άλσος λοιπόν του Απόλλωνος εκεί πέρα, η τικτή κρίνη είναι αυτή που σήμερα λέγεται Μελάνιδος με επιγραφή, ενώ η πραγματική πρέπει να είναι στον Κάλαμο. Στον Κάλαμο που βλέχει, έχει πάρα πολλά νερά. Και από εδώ πέρα, πες μου, το σημείο αυτό βλέπει τρεις θάλασσες. Το σημείο αυτό βλέπει το... Τις Αφάλες, το λιμάνι του Ρήθρου που είναι η πόλη και δεν λέει ότι βλέπει όμως. Λέει ότι περιστοιχίζεται από τις θάλασσες. Ναι, περιστοιχίζεται λοιπόν. Ναι, είναι από το λιμάνι της πόλης που πιθανό να είναι... Όχι πιθανό, το λιμάνι εκείνο από όπου έφυγε ο Τηλέμαχος με ζέφυρο ακραή, δηλαδή δυνατό... Πουνέντε που λέμε εμείς, το λιμάνι του Ρήθρου, Φρίκες κάτω. Οι Φρίκες και το λιμάνι των Αφαλών. Και οι Αφάλες από εδώ. Τοπονύμια αρχαία, τα κρατάνε ακόμα, Πλατριθιάς, Πλατή Ρήθρο. Το Πλατή Ρήθρο. Και είναι πραγματικά από την εξοχή κατεβαίνει ένα αριάκι, όπως το λέμε, ένα χήμαρος, όπου κατεβαίνει εκεί στις Φρίκες. Αυτό, κάποιες εποχές που δεν υπήρχαν διάφορα έργα να το σταματάνε. Πλημμύριζε. Όχι πλημμύριζε μόνο, κατέστρεφε το χωριό. Μάλιστα, Σπύρο μου, αυτά να, έχουμε να πούμε. Να δούμε όμως και το... Να πάμε να δούμε και τα τείχη που βρέθηκαν. Το τείχος που βρέθηκε. Ναι. Για άλλη μια φορά καταγγέλουμε όλη αυτή την αδιαφορία και όλον αυτόν τον αποκλεισμό των Ελλήνων επισκεπτών, αλλά και των ξένων τουριστών που έρχονται, είδατε πως μας σταματήσαν εδώ για να δούνε το Ανάκτορο του Οδυσσέα και τη Σχολή του Ομήρου. Τους αποκλείουμε έτσι όλους αυτούς από το να το δουν, να έχουν επαφή με την ιστορία και με τους προγόνους τους οι Έλληνες και οι Ιθακίσκοι. Δεν μπορεί να μπει κανείς εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, πια δεν υπάρχει ένας φύλακας, ούτε καν κάποιες στοιχειώδεις ώρες, ένα μικρό ωράριο έστω να τους αφήνει να δουν πέντε πράγματα, να τους λέει και πέντε πράγματα, γιατί δεν υπάρχει και καμία πινακίδα που να τους εξηγεί τι είναι αυτό το περιφραγμένο που βλέπουν εδώ. Προβλέπεται μέσα στην προγραμματική σύμβαση όλα αυτά που λες, να μπουν πινακίδες, να γίνει ο χώρος που θα περπατάει ο τουρίστας κτλ. Τώρα η προγραμματική σύμβαση έχει ξεκινήσει εδώ και πέντε χρόνια. Α, ωραία. Και αυτά δεν έχουν γίνει. Μάλιστα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, για να καταγγείλουμε αυτήν την βραδυπορία ενός ολόκληρου Υπουργείου, ενός ολόκληρου μηχανισμού. Κάποιος δεν θέλει να αναδειχθεί ο Όμηρος και η αλήθεια του Ομήρου. Κάποιος δεν θέλει να κάνει τη μυθολογία ιστορία. Τον πονάει αυτή η ιστορία, καταλαβαίνετε. Θέλουν να τα αφήσουν ως παραμυθάκια για τα παιδιά, να τα διδάσκουμε στα παιδιά σαν παλιά παραμύθια. Κάπως έτσι. Όχι, δεν είναι και έτσι. Ναι. Να πω όμως ότι εδώ ότι η δική μας αγανάκτηση σήμερα και η δική μας διαμαρτυρία καλύτερα δεν είναι μόνο δική μας, εκφράστηκε και με απόφαση του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου, που διαμαρτυρήθη εγγράφως προχθές και ζητάει άμεσα και ο χώρος να ανοίξει και το μουσείο να ανοίξει και διαμαρτυρείται για την εγκατάλειψη της Ιθάκης από την αρχαιολογική άποψη. Μάλιστα. Και εδώ βρισκόμαστε στο σημείο που από εδώ έχουμε το καινούριο τείχος που βρέθηκε, το οποίο κατά τον αρχαιολόγο τον Παπαδόπουλο είναι προϊστορικό, και από την άλλη μεριά του δρόμου έχουμε το Κυκλοτερές που ήταν η Θόλος, έτσι. Ναι. Πες μου κάτι, εδώ πέρα όμως όταν είχε βρεθεί υπήρχε και δρόμος που κατέβαινε κάτω, ε? Βέβαια. Υπήρχαν σκαλάκια. Θα σου πω τώρα γιατί έρχεται και αμάξι. Πάνε πίσω οι άνθρωποι. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Πάνε πίσω οι άνθρωποι. Λοιπόν, το Κυκλοτερές όταν πρωτοβρέθηκε υπήρχαν σκαλάκια. Σκαλάκια που κατέβαιναν κάτω. Ναι. Έχω μάλιστα και φωτογραφία αυτή τη εποχή, δηλαδή του πρώτου χρόνου. Τώρα βέβαια με τις διάφορες έρευνες που έγιναν μέσα, εκεί μέσα βρέθηκαν και οι πινακίδες. Η μία πινακίδα που λέει, που έχει αυτό που δημοσιεύθηκε και στο αρχαιολογικό περιοδικό Κάσμος, που έχει το πλοίο με τον άντρα. Γραμμική Β. Με γραμμική Β. Που αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει πολλά πράγματα. Μόνο τα Ανάκτορα είχαν τότε γραφεί, άρα σημαίνει ανακτορικό χώρο. Άρα βρέθηκε σε ένα ανακτορικό χώρο. Δεν δίνουν απαντήσεις αυτά. Καταρχά τι το λες, σου λέει εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Να πούμε ότι δημοσιεύτηκε στο γερμανικό περιοδικό το ειδικό για τις επιγραφές Κάδμος. Κάδμος. Για αρκετά χρόνια. Και συμμετείχε στην έρευνα και ο ένας Άγγλος επιγραφολόγος, αρχαιολόγος,
ο οποίος λεγόταν Owen. Και στο δημοσίευμα που κάμανε βάλει και την υπογραφή του. Μάλιστα. Το κυκλοτερές λοιπόν από εδώ πέρα. Αυτό, και εδώ βλέπουμε το τείχος, που εγκαταλείφθηκε. Ενώ έπρεπε να ανασκαφθεί και να δει αμέσως να δούνε προς τα που κατευθύνεται, διότι δεν αποκλείεται να περικλεί. Το βλέπεις ότι έρχεται έξω από το κυκλοτερές, που μπορεί το κυκλοτερές, δεν είμαι εγώ αρχαιολόγος. Μπορεί να είναι μια θόλος ή ένα τάφος. Ένας θόλος, ένας τάφος. Ένας τάφος. Ένας τάφος. Πιανού τάφος όμως, πολύ γιατί, σημαντικό. Γιατί υπάρχει η σκάλα που κατεβαίνει κάτω. Συνήθως οι σκάλες σε τάφους. Για να πάνε για χωές ή να κάνουν τα νομισμένα. Αλλά θέλω να σου πω κάτι, εδώ που είμαστε... Εμείς τώρα και μιλάμε, εσένα σου επιτρέπεται με αλφαγιώτα να μιλάς? Όχι, όχι. Εμείς ανακοινώσαμε πριν χρόνια βέβαια. Σου απαγορεύεται. Στην πλατεία της Ιθάκης να έρθει ο κόσμος να του δείξουμε το χώρο. Τότε δεν ήταν περιφερειμένος ο χώρος, ούτε υπήρχε καμία μια απόφαση που να μην επιτρέπεται να πάει κάποιος. Και επειδή το είπαμε κάτω, με πήραν τηλέφωνο από την εφορία αρχαιοτήτων, με πήραν από το γραφείο του εισαγγελέως και άκουσαν. Την ημέρα της Παναγίας, 15 Αυγούστου, με πήραν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είδες που δουλεύουν οι άνθρωποι και τις αργίες, τι μου λες τώρα και εσύ. Να μην πάτε, απαγορεύετε, θα πάτε φυλακή και δεν σας επιτρέπετε. Κυρία μου, της λέω, έχετε εντολή από ποιον, από την Υπουργό, δεν μου έλεγε. Από ποιον έχετε εντολή που μου τα λέτε αυτά? Από την εφορία. Εκεί ήταν, εντάξει, ωραία. Δεν θα με φυλακίσετε. Γιατί εγώ την ομιλία... Σε αυτού που θέλουν να την κάνω μέσα στον δρόμο. Απαγορεύεται μέσα στον δρόμο να κάνω. Απαγορεύεται να μιλάω στον δρόμο. Ερχόμαστε εδώ καμιά ξενταριά άνθρωποι με τα αυτοκίνητά μας και τα λοιπά. Εδώ σε αυτό το χώρο. Και την ώρα που πάω να μιλήσω, έρχεται μια κοπέλα, ήταν φύλακα στο μουσείο εδώ τη Βορείου Ιθάκης, και μου λέει: σε ζητάει ο κ. Βασιλάκης. Ο κ. Βασιλάκης τότε ήταν έφορος αρχαιοτήτων. Και μου λέει: λέω του γιου μου του Γιάννη, πάρ το βίντεο. Απαγορεύεται να πας Αρσένη να μιλήσεις. Δεν πάω να μιλήσω, δεν μπαίνω μέσα. Στον δρόμο θα μου απαγορεύσεις? Να φύγεις από τον δρόμο. Να μου στείλεις την αστυνομία, του λέω, να με βγάλει από τον δρόμο. Και βέβαια, τι να κάνει, να με βγάλει από τον δρόμο. Και εν πάση περιπτώσει έγινε, τους είπα τι ακριβώς συμβαίνει, δεν μπήκα μέσα. Αλλά μετά την ομιλία όλοι όσοι ήταν ανέβηκαν πάνω. Λοιπόν, πρέπει να φεύγουμε γιατί σιγά σιγά βλέπεις έχουν κάνει και τα αυτοκίνητα που έρχονται εδώ πέρα σειρά οι καημένοι. Πρέπει να πάνε να στρίψουν, να δω τι θα κάνουν, τι θα δουν κλπ. Να στρίψουν που είναι. Δεν υπάρχει ένα, δεν φτιάξανε τώρα 10 χρόνια που μια έχει. Μια εσοχή, ας πούμε. Να μπορεί να γυρίσει ένα μικρό βαν, ένα μικρό, να έρθει ένα τουριστικό με 10 ανθρώπους. Ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες. Είναι δημόσια τα κτήματα όλα. Όχι όλα, αυτό είναι δημόσιο και μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα κομμάτι για να το κάνουν. Ένα πάρκινγκ απλό, ας πούμε, γιατί κοίτα τι γίνεται. Να συνοηθούν με έναν ιδιώτη και να τους δώσει ένα χωράφι, έστω προσωρινά, μέχρι να δουν τι θα γίνει. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά κάνω έκκληση. Σε κάθε. Πνευματικό άνθρωπο, όχι μόνο της Ελλάδος και σε όλο τον κόσμο, να διαμαρτυρηθεί για αυτή την κατάσταση. Αυτά από την Ιθάκη. Λοιπόν, πιστεύω ότι όσοι δεν είχατε επαφή με τον χώρο, με την Ιθάκη, πήρατε μια γεύση. Καταλάβατε περίπου για τι πράγμα συζητάμε. Καταλάβατε περίπου για το τι ακριβώς γίνεται εκεί. Από το 2010 που έγινε η ανακοίνωση ότι εκεί ευρέθη το ανάκτορο του Οδυσσέως, ο χώρος είναι όπως ήταν το 2010. Δεν έχει γίνει τίποτα και μάλιστα σταμάτησε. Και χειρότερα θα τα πεις. Δηλαδή γίνεται μια ανακοίνωση από ελληνικό πανεπιστήμιο, από Έλληνες ανασκαφές, που για 20 χρόνια σκάβουν και κάνουν μια ανακοίνωση, διεθνή ανακοίνωση. Ήμασταν εκεί με κανάλια, ότι βρήκαμε το ανάκτορο του Οδυσσέα. Και αντί να χορεύουμε όλοι στο Σύνταγμα, αγκαλιασμένοι και τρισευτυχισμένοι που βρήκαμε τον ανάκτορο του παππού μας, αποσιωπήθηκε. Η εντολή ήταν να σταματήσουν ένα καφέ, να μην πάμε παραπέρα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί σήμερα ακόμη συμβαίνει κάτι ακόμη χειρότερο από αυτό. Λοιπόν, το λόγο έχει ο πρώην Δήμαρχος Ιθάκης και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλομήρων, ο Σπύρος ο Αρσένης, για να σας πει μια ενημέρωση πάνω σε αυτό και το τι έχει γίνει τώρα τελευταία.
Καταρχάς σας ευχαριστώ που ήρθατε, αλλά θα με συγχωρείτε γιατί είμαι λίγο ουρανός. Είχα μια συναυλία αυτές τις μέρες και τραγούδαγα κι εγώ και βράχτες. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα πούμε πολλά πράγματα γιατί το βίντεο τα λέει όλα. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2005 σε μια δύσκολη στιγμή γιατί είχαν αρχίσει διάφορες θεωρίες εκείνη την εποχή στο γειτονικό νησί ότι οι παλικοί είναι οι ομηρικοί Ιθάκοι. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι είναι ο Πόρος οι ομηρικοί Ιθάκοι και άλλες πολλές θεωρίες οι οποίες βέβαια δεν στέκονται με τίποτα. Τα αντιμετωπίσαμε με επιτυχία αυτά και νομίζω ότι σήμερα δεν υπάρχει κανένας που να ισχυρίζεται ότι αυτές οι θεωρίες είναι υπαρκτές. Το βασικό τα είπε ο Γιώργος και τα είπα και εγώ στο βίντεο, αλλά να μην τα επαναλάβω, αυτό που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μας δημιουργεί μια αγωνία και ένα φόβο είναι ότι όλες αυτές οι ενδείξεις που ακούσατε οδηγούν σε ένα συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα κέντρο που επιδιώκει και δεν είναι μόνο για την Ιθάκη, είναι για το γενικότερο θέμα του ελληνισμού. Υπάρχει ένα κέντρο που προσπαθεί να, τουλάχιστον για την Ιθάκη, να την αποκλείσει από την ομηρική και την οδυσσιακή του παράδοση. Ο Υπουργός Πολιτισμού ακούστηκε και επιβεβαιώθηκε εμέσως από τον Δήμαρχο ότι είναι εκείνη η οποία του έδωσε εντολή να κατεβάσει τις πινακίδες. Και ο άνθρωπος, προς τιμήν του, είπε ότι όσο είμαι εγώ δήμαρχος δεν θα τις κατεβάσω. Όμως το πρόγραμμα υπάρχει. Αυτό το πρόγραμμα της εξόντωσης, ας το πω έτσι. Εγώ ήμουν δήμαρχος από το 1975 μέχρι το 1995 και προσπάθησα από την αρχή να δώσω μία, να βοηθήσω να αποκτήσει το νησί μας την ταυτότητά του. Και το 1977 με τον να ήμουν στο Γιάννη Κακριδί, το μεγάλο αυτό ομυριστή που δεν νομίζω πως θα υπάρξει άλλος, ξεκινήσαμε τα παγκόσμια συνέδρια για την Οδύσσια και ερχόταν κάθε δύο χρόνια οι πιο επιφανείς ομυριστές από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Από την Ιαπωνία μέχρι τη Νότια Αφρική, από τη Ρωσία μέχρι την Αλάσκα. Και συνεχίζεται ακόμα κάθε δύο χρόνια να γίνεται αυτό το Παγκόσμιο Συνέδριο για την Οδύσσια. Το δεύτερο που πετύχαμε είναι αυτό που είχε σχέση με την απαλωτρίωση του αρχαιολογικού χώρου που δώσαμε τις πρώτες 50.000, μια και το κράτος μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε βοηθήσει. Πετύχαμε και 40.000 από το Υπουργείο Πολιτισμού και τα υπόλοιπα τα έδωσε το Πανεπιστήμιο. 26 στρέμματα κάναν περίπου 190 με 195.000 ευρώ. Δεν είναι εύκολα να τα βρεις. Από μια άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του Πανεπιστημίου, τα χρήματα που δίναμε στους δύο εξαιρετικούς αυτούς αρχαιολόγους, την κυρία Λίτσα Κοντορλή και τον κύριο Θανάση Παπαδόπουλο που γιορτάζει και σήμερα, ήταν περίπου 45.000 ευρώ. Εκτός των άλλων πραγμάτων, γευμάτων και άλλων που προσφέραμε και ύπνου. Τα τελευταία χρόνια υπήρχαν κάποιες, θα έλεγα, διαφοροποιήσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρξε και μία εκλογή ενός ανθρώπου ο οποίος δεν σκάμπασε, όχι τώρα, το 12, τελείωσε από τα ομηρικά και νομίζω πως
ήταν η αρχή του τέλους. Αλλά ευτυχώς ο καινούριος δήμαρχος, ο τελευταίος δήμαρχος, ο σημερινός, έδειξε μία, θα έλεγα, ένα ενδιαφέρον και προχώρησε στην αποδοχή της πρότασής μας να γίνει μία προγραμματική σύμβαση, κοιτάξτε, την οποία επιδιώκαμε ως μετά στο επαρχείο από το 2008. Ψηφίστηκε ομόφωνα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κεφαλονιάς και Ιθάγης, είμαστε νομαρχία τότε, και έφτασε στο σημείο να μην προχωρήσει η προγραμματική, και θέλω να σας το πω αυτό για να γελάσετε και να κλάψετε συγχρόντως. Επί δύο μήνες ο μιλημένος υπεύθυνος των οικονομικών της περιφέρειας, νομαρχίας, δεν ενέκρινε την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου και το ένταλμα που του στείλε για έσπραξη το Πανεπιστήμιο να του δώσει τότε τις 30.000 σαν έναρξη της διαδικασίας. Μας κορόιδε συνεχώς. Πότε το ένα του συμβαίνει, πότε το άλλο δεν μπορεί, οπότε ακούστε το τέλος. Ένα πρωί καθόμουν και έπιανα τον καφέ μου σε ένα καφενείο εκεί της Ιθάγης και τον βλέπω να έρχεται με ένα αυτοκίνητο μαύρο με την οικογένειά του μέσα, δύο παιδιά και τη γυναίκα του, σταματάει μπροστά μου και μου λέει: «Κύριε Σέιν, καλημέρα». «Καλημέρα, πώς από εδώ?» του λέω. Μου λέει: «Ήρθα να δω το αρχαιολογικό χώρο». «Τι να κάνεις?» «Εσύ είσαι οικονομολόγος», λέω. «Είσαι όπως λέει αυτός, επίτροπος οικονομικών». Λέει: «Ήρθα να δω τον αρχαιολογικό χώρο που θέλετε να πληρώσουμε». «Εσύ θα αποφασίσεις», του λέω. «Ναι». Λέει: «Εγώ ναι. Εάν δεν διακρίνω εγώ ότι εκεί είναι το ανάκτορο, εγώ δεν πρόκειται να πληρώσω». Το φαντάζεστε? Το πιάνει στα χαστούγια εκείνη την ώρα. Εκεί ήταν το τέλος της πρώτης προγραμματικής σύμβασης. Ο κύριος Ανίστος, ο τελευταίος δήμαρχος, σας είπα ότι δέχτηκε την πρότασή μας και το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ξεκίνησε πριν από πόσα χρόνια? 4 χρόνια. 120.000 ευρώ. 120.000 ευρώ. Έγινε αυτή η περίφραξη που είδατε στο βίντεο. Έγινε ο καθαρισμός του εδάφους, τίποτα άλλο μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Έφτασε το σημείο η υπουργός που ήρθε εκεί να ρωτήσει πόσα λεφτά ξοδεύσε από τις 120.000 για 4 χρόνια, και της είπανε 18.000. «Και τα άλλα λεφτά τα κάνετε?» λέει. «Περιμένουμε τις υπηρεσίες να κάνουν τις μελέτες, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο». Λοιπόν, υπάρχει και μία βέβαια γραφειοκρατία, εγώ την έχω ζήσει και 20 χρόνια, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσω ότι είναι μία, θα έλεγα, αναστατική κίνηση, η οποία δεν βοηθάει σε πολλά πράγματα, αλλά εδώ μιλάμε για ένα απλό πράγμα. Ας πούμε, το μέρος εκείνο που πρέπει να γυρίσει ένα μικρό πούλμαν, γιατί αν δεν γυρίσει το πούλμαν εκεί, η διαδρομή του χωμάτινου δρόμου μέχρι το ανάκτορο είναι περίπου 800 μέτρα. Συγγνώμη, είναι πλέον άσφαλτος. Ναι, εντάξει. Ασφαλτοστρώθηκε. Εντάξει, δεν περνάει το αμάκι. Δεν γυρίζει. Τότε ήταν χωμάτινο. Ναι. Αλλά τώρα είναι άσφαλτος. Τώρα ασφαλτοστρώθηκε τον τελευταίο χρόνο. Κάναμε πρόοδους. Μιλάω για την ευκαιρία να γυρίσει ένα. Και είναι προς τιμή του Δήμου που το ασφαλτώστηκε. Ναι, βέβαια. Να λέμε και τα καλά. Λέμε και τα καλά. Τώρα, εκείνο που τελικά, και για να τελειώσω, έχουμε εδώ κάποια πράγματα, κάποιες δημοσιεύσεις, κάποια άθρα που εντοπίζουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν στο νησί. Για την πινακίδα την περίφημη, υπάρχει άθρο σε μια μεγάλη γαλλική εφημερίδα, τη Le Parisien, Palais de Luce. Πρώτον πυλών,
των πυλών. Αυτή η εφημερίδα έχει εκατομμύρια αναγνώστες. Το δεύτερο που θέλω να σας δείξω είναι αυτή η ανακοίνωση της περιγραφής που είδατε της πινακίδας που βρέθηκε εκεί στη σχολή Ομήρου. Είναι η δημοσίευση του αρχαιολογικού περιοδικού Κάδμος που το συνυπογράφουν η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος George Owens. Ειδικός επιγραφολόγος Βρετανός. Αυτά όλα μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Εδώ είναι η πινακίδα. Εδώ είναι η πινακίδα. Με το καράβι. Με το καράβι. Εδώ αναλυτικά τι είναι αυτό. Κάτι άλλο θέλω να σας δείξω. Εδώ είναι μια άλλη περιοχή της Ιθάκης. Η περιοχή των Αλαλκομενών. Εκεί οι αρχαιολόγοι και η Βρετανική Αποστολή αλλά και Έλληνες αρχαιολόγοι όπως ο Καλλιγάς και άλλοι και ο Σημειώνογλου έχουν βρει ένα χώρο που είναι η πόλη της Ιθάκης στην γεωμετρική εποχή, δηλαδή γύρω στο 1900 με 700 κάπου εκεί. Και υπάρχουν και ευρήματα εδώ από την περιοχή και εδώ υπάρχουν ευρήματα που υπάρχουν σε διάφορα Ιθάκης ευρήματα που υπάρχουν σε διάφορα αρχαιολογικά μουσεία του κόσμου και της Ευρώπης. Στο Βρετανικό. Ναι, στο Βρετανικό. Και στην Αμερική υπάρχουν. Και εδώ είναι κάτι άλλο. Μάθαμε, όχι μάθαμε, είδα εγώ προσωπικά στο Μουσείο του Λονδίνου που είναι και τα Ελλήνια μάρμαρα. Ορίστε. Δεν άκουσα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εντάξει, λάθος, με συγχωρείτε. Στην κουβέντα, ναι. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν εκεί ότι υπάρχουν ευρήματα από την Ιθάκη, το έγραφε η πινακίδα επάνω ότι υπάρχουν ευρήματα. Στείλαμε μια επιστολή στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Λονδίνου και British Museum και μας έστειλαν ένα κατάλογο όλων των ευρημάτων που είναι από την Ιθάκη. Μεταξύ των ευρημάτων υπάρχει και αυτό το ξύφος, το οποίο αναφέρεται στο 1100-1300 έως 1100, έτσι είναι. Στα αλλά λεγόμενα επίμαχα μυκηναϊκά χρόνια. Είναι ακριβώς στην επίμαχη περίοδο, ναι, ναι, του Ομηρικού έπους. Είναι, και το λέει «From the island of Ithaca, Greece». Μέση εποχή και προς λοιπόν, την πρώιμη του Χαλκού. Τελειώνω με μία τελευταία μας προσπάθεια. Αναγράφεται σε πολλά μέρη, σε διάφορους αρχαιολόγους, ότι στην Ιθάκη, σε μια περιοχή που τη λέμε Μέλισσα, υπήρχε ένας τάφος λαξευμένος πάνω σε μπράχο. Επήγαμε και τον είδαμε, τότε δεν είδαμε τίποτα, αλλά με δεύτερη τρίτη προσπάθεια καθαρίσαμε όλο αυτό το τάφο. Είναι ένας τάφος συλλημένος βέβαια, σπασμένος. Και επάνω στον τάφο υπάρχει μια ανάγλυφη παράσταση ζώων. Κάπρου. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια, όχι προσπάθεια, μια έρευνα εντοπισμού αυτής της παράστασης κυνηγίου, θα έλεγα, ότι είναι μια περιγραφή του Καλλιδόνιου κάπρου. Αν δεν ξέρετε την ιστορία, θα την πούμε μετά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στο κυνήγι του Καλλιδόνιου κάπρου που έγινε στην Καλλιδονία, είναι εκεί στην Αιτωλοακαρδενία προς την περιοχή του Μεσολογγίου και πιο πάνω λίγο, συμμετείχε ο πατέρας του Οδυσσέα, ο πρώην βασιλιάς της Ιθάκης, ο Λαέρτης. Τέλος έχω να πω το εξής, ότι έχουμε τυπώσει πολλά βιβλία, τα περισσότερα χρήματα που μάσαμε από τις 50.000 ευρώ είναι από την πώληση βιβλίων, είναι δύο εδώ,
Το ένα είναι στα αγγλικά, έχει τυπωθεί και στα ελληνικά, έχει εξαντληθεί η ομοιρική Ιθάκη, η αλήθεια. Είναι του αείμνηστου φίλου και συνοδοιπόρου εδώ στην προσπάθεια του Χρήστου του Τζάκου, ενός εκλεκτού δικηγόρου φίλου μας. Και εδώ είναι ένα άλλο βιβλίο, αυτό είναι έργο ζωής βέβαια, του Δημήτρη του Παΐζη, ενός εκλεκτού Ιθακίσιου. Επίσης εκλειπώντος. Εκλειπώντος. Δυστυχώς χάσαμε τους δύο ανθρώπους αυτούς μέσα σε ένα χρόνο. Και γερά στελέχη του Συλλόγου που ήταν μπροστά σε όλες τις προσπάθειες που κάναμε. Και έχουν βγει και άλλα βιβλία τα οποία, με τα οποία κυκλοφορήσαμε και τα οποία εισπράξαμε και χρήματα για να δουλεύει ο Σύλλογος. Πες ποια είναι η άποψη σημερινή. Ναι. Εκείνο που μας ενδιαφέρει σήμερα και για να τελειώνω. Η προσπάθεια που γίνεται από πλευράς υπουργού ή είναι ευρύτερο το θέμα, είναι ευρύτερη η προσπάθεια και άλλων κέντρων. Αλλά έχουμε την ομολογία ότι ο υπουργός πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, το πρώτο που έκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχα ενημερωτικά, είναι ότι εκεί στον Άι Θανάση δεν υπάρχει τίποτα. Ένα αυτό. Δεύτερο, η προσπάθειά της να βγουν όλες οι πινακίδες με τη λέξη σχολείο Ομήρου. Από πού? Υπάρχει και μια απόφαση του ΚΑΣ που να το λέει αυτό. Υπάρχει και ένα συνέδριο που έβγαλε το συμπέρασμα ότι εκεί δεν είναι σχολείο Ομήρου και είναι κάτι άλλο. Οι Εγγλέζοι αρχαιολόγοι από το 1868 αυτοί έβγαλαν την ονομασία, οι οποίοι δούλεψαν σημαντικά στη βόρεια περιοχή του νησιού. Θέλουμε να καταγγείλουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από χαρακτηρισμού της Ιθάκης από την ομηρική και οδυσσιακή της ταυτότητα και παράδοση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο για την αμέριστη συμπαράστασή του στο έργο του Συλλόγου και στην προσπάθεια της Ιθάκης, όχι μόνο φέτος, αλλά πάνω από μια 20ετία. Έχουμε κάνει πολλές ομιλίες μαζί, πολλές κινήσεις. Πετύχαμε πολλά πράγματα και το κυριότερο είναι ότι πετύχαμε να μιλάνε κάποιοι, να αρχίσει πάλι να κουβεντιάζεται το θέμα. Και αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο σημερινός στόχος. Να σταματήσει οι άνθρωποι να μην μιλάνε γι' αυτό, να σταματήσουν να μιλάνε, να διαμαρτύρονται και οι αρχαιολόγοι να αναλάβουν τις ευθύνες. Για τη συνέχεια, ο κύριος Δημήτρης Κυριάννης, και με τον οποίο και μαζί του έχουμε κάνει μια συνέντευξη. Θα τη δείτε στο Αρχείο του Πολιτισμού. Είναι μεγάλη και πρέπει να την απολαύσετε, γιατί περνάνε χαρακτηριστικά πράγματα και σκίτσα του, γιατί έχει σκιτσάρει παρουσία και τη εγκρίση των αρχαιολόγων όλο το ανάκτορο. Δούλεψε, ήταν ο αρχιτέκτον της ανασκαφής λοιπόν, ο οποίος σκίτσαρε όλα αυτά που βρίσκονταν και που ένα εξασκημένο μάτι μπορεί να τα δει, αλλά ένα μη εξασκημένο μάτι όπως εμείς δεν μπορεί να τα δει. Οπότε εμείς βλέπουμε μόνο πέτρες, κάτι παλιές πέτρες που λέει ο Ρίζος στην ταινία, πεταμένες στο χώμα. Μαζί με την βοήθεια των αρχαιολόγων, οι αρχιτέκτονες ανασκαφής στείνουν όλο το οικοδόμημα. Οπότε είναι ο καταλληλότερος να μας μεταφέρει και αυτός μερικά πράγματα για τον χώρο και μετά θα κλείσω εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Λεκάκη και τον κύριο Αρσένη που διοργάνωσαν αυτή τη συζήτηση και την αποψινή συγκέντρωση. Να πούμε ότι μπορούσε να έρθει και ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε αποδεχτεί την πρόσκλησή μας. Βεβαίως. Αλλά δυστυχώς οι γιατροί λόγω της υγείας του δεν το επέτρεψαν. Δεν το επέτρεψαν. Να τους ευχαριστήσω. Θα πούμε μερικά πράγματα έτσι με πιο λίγο επιστημονική προσέγγιση. Για όσους δεν με ξέρετε, ονομάζομαι Δημήτρης Κυριάννης, είμαι αρχιτέκτον, γαμπρός
στην Ιθάκη από το 1971 των δύο εξαίρετων δασκάλων της Ιθάκης, του Ευγένιου Φέτση και της Λούλας Σοφιανού Φέτση. Από το 1971. Η καταγωγή μου είναι από το Βόλο, αλλά έχω πλέον σαν να πολιτογραφηθεί Ιθακίσιος και θεωρώ την Ιθάκη μια δεύτερη μου πατρίδα. Κατοικούμε πολλές φορές το χρόνο και ιδίως το καλοκαίρι στη ράχη του κιονιού της Ιθάκης. Λοιπόν, είχα την τύχη να βρεθώ στο πεδίο των ανασκαφών, δυστυχώς αργά, το 2006. Ενώ οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κύριος Παπαδόπουλος και η κυρία Κοντουρλή Παπαδοπούλου, σύζυγοι, είναι εκεί από το 1994. Και ήρθαν ύστερα από προσπάθεια του Δήμου Ιθάκης. Του Δήμου Ιθάκης. Βρέθηκα λοιπόν στο πεδίο των, ακριβώς, των ανασκαφών, στη λεγόμενη περιοχή Άγιος Αθανάσιος Σχολείου Μύρου και αμέσως εντάχθηκα, δηλαδή την επόμενη μέρα εντάχθηκα στο team των ανασκαφών που αποτελούνταν από φοιτητές και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς και ειδικούς εργάτες των ανασκαφών, οι οποίοι, ξέρετε, σκάβουν με μικρά, από μεγάλα τσαπιά μέχρι μικρά τριγωνάκια και μέχρι πινέλο. Υπό την καθοδήγηση κυρίως της κυρίας Κοντολή, που ήταν και η διευθύντρια των ανασκαφών, ενώ επέβλεπε και ο σύζυγος, ο κύριος Αθανάσης Παπαδόπουλος. Η εργασία μου εκεί στο πεδίο ήταν αποτυπώσεις των ευρημάτων, κυρίως των αρχιτεκτονικών ευρημάτων, διότι τα φορητά ευρήματα, δηλαδή αγκία και οτιδήποτε άλλο βρίσκαν, αφού τα κάνανε έναν πρώτο καθαρισμό, τα μεταφέρανε μέσα σε κυβότια στο μουσείο. Ό,τι θα σας πω δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια των αρχαιολόγων. Εγώ είμαι αρχιτέκτονας, η αρχιτεκτονική κάπως συναντιέται με την αρχαιολογία. Μην ξεχνάτε ότι ορισμένοι μεγάλοι αρχαιολόγοι ήταν και αρχιτέκτονες, όπως ο Γερμανός ο Wilhelm Werfeld, ο οποίος ήταν πρώτα αρχιτέκτονας και μετά ήταν αρχαιολόγος. Κάπου συναντιούνται, γιατί φτάνει σε ένα σημείο και ο αρχαιολόγος να χρειάζεται τη βοήθεια του αρχιτέκτονα και για κάποιες λύσεις αρχιτεκτονικές που βρίσκει μέσα στο έδαφος και για κάποιες αναστηλώσεις και για κάποιες κυρίως αναπαραστάσεις. Η μεγάλη ανακοίνωση, λοιπόν, είπαμε ότι κάνω τις αποτυπώσεις, οι οποίες από τα σκίτσα μετά μεταφέρονται σιγά σιγά στο χαρτί, μολυβώνονται και μελανώνονται και μένουν στο αρχείο. Μέχρι που φτάνουμε στο 2010, που γίνεται η μεγάλη ανακοίνωση τον Αύγουστο του 2010 στο Βαθύ, όπου μέσα σε ένα κατάμεστη αίθουσα και ένα πάνελ αρχαιολόγων, γιατί ήταν 5 οι αρχαιολόγοι, μεταξύ των οποίων και η κυρία Κοντολή Παπαδοπούλου, είπε επιλέξει, γιατί τα έχω μαγνητοφωνήσει, σας ανακοινώνω με κάθε επιστημονική επιφύλαξη ότι βρήκαμε το ανάκτορο του Οδυσσέα στη θέση σχολή Ομήρου Άγιος Αθανάσιος και ο Οδυσσέας από μυθικό πρόσωπο πάβει να είναι μυθικό πρόσωπο και γίνεται ιστορικό. Καταλαβαίνετε ότι έγινε μεγάλο σούσουρο, χειροκροτήματα, αλλαγμή στην αίθουσα κτλ. Αυτή ήταν η ανακοίνωση μεγάλη. Γιατί είχαν φτάσει στο σημείο να το ανακοινώσω. Και δεν νομίζω,
δύο εξέχοντες αρχαιολόγοι, καθηγητές του Πανεπιστημίου Αινίων, ο κύριος Παπαδόπουλος ήδη ήταν ομότιμος, αλλά είχε το δικαίωμα να είναι στις ανασκαφές, η κυρία Κοντολή ήταν εν ενεργεία. Πέρασε αυτή η μεγάλη ανακοίνωση, δεν έγινε τίποτα έτσι, δηλαδή κατέπεσε ο θόρυβος παράξενα. Θα σε διακόψω. Ναι. Όχι παράξενα. Την ημέρα εκείνη... Πριν δεν θα ακούγες όμως. Ε? Δεν θα ακούγες όμως. Ακούγεται. Καλά, ναι, υπάρχουν πολλές ερμηνείες αυτές της... της συνέχειας. Να το πεις μετά στο μικρόφωνο για να ακουστεί. Να το πείτε μετά. Ας το πω, ας το ναι, πω τώρα. Ναι, ναι. Την ημέρα της ανακοίνωσης ευρέθηκε συμπτωματικά το τηλεοπτικό του γκρουπ μια συνεργασία του Sky. Ο Sky ήταν εκεί. Μόλις ο έφορος αρχαιοτήτων είδε το συνεργείο να μπαίνει στην αίθουσα για να πάρει την ανακοίνωση, που δεν ήξερε κι αυτός τι ανακοίνωση θα είναι. Ακριβώς. Έτρεξε με χίλιους τρόπους να τους πετάξει έξω. Εάν δεν ήμουν εγώ, ο γιος μου ο οποίος τους είχε γνωρίσει και τους είχε φέρει, θα τους πετάγανε έξω. Αλλά καταφέραμε να βγάλουμε τον κύριο Παπαδόπουλο στην παραλία. Στο πεζοδρόμιο, απ' έξω. Όχι απ' έξω, στην παραλία πήγε. Ναι. Που υπήρχαν τα πάνελ και τα λοιπά για να το πάρει το σταθμός και να μεταδώσει ο ίδιος την είδηση της ανακοίνωσης του ανακοίνωσης. Δηλαδή μέσα δεν είχε τελειώσει ακόμα η... δεν είχε τελειώσει δεν είχαν τελειώσει οι ομιλίες. Πέρναγε η ώρα. Και ο κύριος Παπαδόπουλος απ' έξω έδινε συνέντευξη η οποία μεταδιδόταν απευθείας στο τηλεοπτικό σταθμό. Γιατί όλα τα μεγάλα πρακτορία ειδήσεων, τα Associated Press, το Reuters, το μεταδώσαν αμέσως. Εζητήσαν από το σταθμό ότι θα πάρουμε την είδηση και επέβαλαν στο σταθμό να το μεταδώσει πρώτη είδηση. Όπου και το μετέδωσε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώτικα δεν το προλαβαίνω. Σταμάτησε. Λοιπόν, μετά από αυτό κατέπεσε όλη αυτή η μεγάλη είδηση και η μεγάλη ανακοίνωση. Με συγχωρείς που σε διακόψα. Ναι. Συνεχίστηκαν οι ανασκαφές, αλλά στο τέλος του 2011 διεκόπησαν με εντολή του ΚΑΣ. Τελειώνοντας οι ανασκαφές, βρεθήκαν δύο σημαντικότατα ευρήματα. Το ένα επιτόπου και το άλλο μεταφερόμενο, φορητό. Το επιτόπου ήταν στο πάνω άνδυρο, γιατί οι ανασκαφές γίνονται στο κάτω άνδυρο και στο πάνω άνδυρο. Το κάτω άνδυρο είναι κυρίως, καταλαμβάνεται από το ανάκτορο, και στο πάνω άνδυρο είναι ακόμα υπό ανασκαφή, γιατί δεν προλάβαν βέβαια, το υποτιθέμενο ανάκτορο της Πινελόπης, και γύρω γύρω από το ανάκτορο αυτό υποστατικά κτίρια, μεταξύ των οποίων αποθήκες και τα λοιπά, γιατί όλα τα μυκηναϊκά ανάκτορα, αν έχετε πάει στην Πύλο, ας πούμε, που είναι ένα τεράστιο σε μέγεθος, μην ξεχνάμε ότι η Ιθάκη είναι ένα φτωχό βασίλειο. Το μέγαρο της Ιθάκης, το ανάκτορο της Ιθάκης, είναι ένα μικρό ανάκτορο. Όχι και τόσο μικρό. Δηλαδή το μήκος του, που είναι κάπου 21 μέτρα, επί 12,5 είναι το πλάτος, κατά τη μικρότερο είναι από το ανάκτορο του Αγαμέμνουνα στις Μυκήνες. Κατά τη μικρότερο. Όμως τα ανάκτορα τα πλούσια, όπως είναι το Μυκήνο και ιδίως της Πύλου, περιβάλλονται από λαβύρινθους. Πάρα πολλά υποστατικά για τους αξιωματικούς, τη φρουρά και αποθήκες. Και πιθάρια. Πάρα πολλά. Και εδώ έχουμε πιθάρια. Εγώ η πρώτη δουλειά που έκανα ήταν αποτύπωσα ένα μεγάλο πιθάρι διαμέτρου ενός μέτρου σε υπόγεια αποθήκη. Βρέθηκε λοιπόν στο Άνω Άνδυρο, στο τέλος του 2011, ένας χώρος που λέγεται, που το ονομάσαν οι αρχαιολόγοι, Χαλκουργείο.
είναι ένας μακρόστενος βράχος, σμιλεμένος με γούβες διαφόρων μεγεθών, που εκεί μέσα χύνονταν ο χαλκός και μάλιστα είναι μια μακρότερη σχισμή που προϋποθέτει χύτευση χαλκού για σπαθί, διότι τα ανάκτορα είχαν και αυτό το προνόμιο να κάνουν λιώσιμο του χαλκού, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην εποχή του χαλκού, 1300 έως 1100. Και δεύτερον, λίγο πιο κάτω, γεωγραφικά λίγο πιο κάτω και υψομετρικά λίγο πιο κάτω, ανακαλύφθηκε το λουτρό και εντός του λουτρού λουτήρας σε κομμάτια. Τώρα βρίσκεται στο Μουσείο της Ιθάκης, στις αποθήκες. Ο λουτήρας αυτός είναι περίτεχνος, είναι από λευκό πυλό της Ιθάκης. Η Ιθάκη έχει πολύ πυλό. Με αυτόν φτιάχνανε και τις τσερέπες που φτιάχνανε τα φαγητά μέσα, τα κρεατικά και τα κοτόπουλα με τις πατάτες, τα σκεπάζανε με πύληνα, είναι πύληνα σκεύη. Η τσερέπα, ο λουτήρας, έχει σχεδόν το ίδιο υλικό με τις πολύ μεταγενέστερες τσερέπες. Τα δε χείλη του λουτήρα είναι πιο περίτεχνα και πιο ωραία σκαλισμένα από το λουτήρα που βρίσκεται στην πύλη του Νέστορα. Είναι πολύ πιο επιμελημένος λουτήρας. Αυτά ήταν τα δύο μεγάλα ευρήματα και μετά τελειώσανε ένας καφές. Τελειώνοντας ένας καφές, βέβαια, οι καθηγητές κάνανε τρεις μεγάλες ανακοινώσεις, μία στο Δήμο Αμαρουσίου, αυτά μπαίνοντας το 2012, μία στο Δήμο Αμαρουσίου, μία στο Δήμο Παλαιού Ψυχικού και μία στην αίθουσα της Ένωσης Ιθακησίων, με παρουσία πολύ κόσμο. Δηλαδή, γνωστοποίησαν στο κοινό τα ευρήματά τους. Δυστυχώς η κυρία Κοντολή έφυγε από τη ζωή από οξύτατο εγκεφαλικό το Φλεβάρι του 2015. Ήταν αυτό μια απώλεια, γιατί ήταν πολύ δραστήρια και επρόκειτο να συνεχίσει τις ανασκαφές. Είχε πάρα πολλά σχέδια και για να γίνουν στέγαστρα και τα λοιπά. Σκεφτείτε ότι το ανάκτορο για να προστατεύεται είχε σανιδωθεί, δηλαδή το δάπεδό του ήταν σανιδωμένο, γιατί από κάτω υπήρχαν μυκηναϊκά κατάλοιπα δαπέδων και αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά δυστυχώς καταστράφηκαν τα σανιδώματα, σαπίσαν, διότι έπεσε σε εγκατάλειψη ο χώρος και ήρθε μετά το 2019 και ο Ιαννός, ο Κυκλώνας, και πήρε στέγαστρα, πήρε τα πάντα, δεν έμεινε τίποτα. Και βέβαια τώρα τα απομακρύναν εκεί, κατ' εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης που σας είπε ο αγαπητός κύριος Αρσένης. Στη συνέχεια έγινε η προγραμματική σύμβαση από την τελευταία δημοτική αρχή, όπως σας είπε ο κύριος Αρσένης, που περιελάμβανε τις εξής δουλειές. Συντήρηση, ανάδειξη των ευρημάτων. Πολύ σημαντική δουλειά. Γιατί τα ευρήματα τα έχω δει εγώ, γιατί είχαμε επισκεφθεί τις αποθήκες του Μουσείου Βαθέως. Τα έχω δει τα ευρήματα όλα. Ήταν εκατοντάδες ευρήματα και μεγάλης αξίας και ήταν όλα στις αποθήκες. Ανέθετε λοιπόν η προγραμματική σύμβαση συντήρησης και ανάδειξης των ευρημάτων, την περίφραξη για την οποία τρέξαμε με την κυρία Κοντολή και με δικά μου σχέδια βγάλαμε την άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Το 14 λοιπόν ήταν εν ζωή η κυρία Παπαδοπούλου, εγκρίθηκε η περίφραξη. Η προγραμματική σύμβαση λοιπόν περιέβαλε και το κόστος και την τοποθέτηση της περίφραξης. Είναι 23,5-24 στρέμματα με ένα ανάπτυγμα γύρω στο χιλιόμετρο. Και ορεινό ανάπτυγμα, γιατί ο χώρος είναι μια τούμπα. Πάντα τα μυκηναϊκά ανάκτορα είναι σε τούμπες, δηλαδή χθαμαλούς λόφους, με αναλυματικούς τοίχους και τα λοιπά, πάρα πολλά. Και επίσης προέβλεπε η προγραμματική σύμβαση και τον καθαρισμό του πεδίου. Πολύ σημαντική δουλειά. Και επειδή πλέον ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν ομότιμος, το Πανεπιστήμιο Ιωνίνων, γιατί η έκταση είναι του Πανεπιστήμιου, είναι στην ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου, μετά την απαλωτρίωση, είναι η ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου, ανέθεσε στον πολύ καλό, επίσης αρχαιολόγο, των προϊστορικών περιόδων, τον κύριο Γιάννο Λόλο. Για να καταλάβετε, ο κύριος Λόλος έχει ανασκαφεί, εν εξελίξει και έχει προχωρήσει πολύ στη Σαλαμίνα και έχει πιστοποιηθεί εκεί το ανάκτορο του Έαντος. Μιλάμε πάντα για τον Τροϊκό πόλεμο. Ο κύριος Λόλος λοιπόν κατά καιρούς επισκέπτεται την Ιθάκη με ένα team τριών αρχαιολόγων και συντηρητών, τους έχω γνωρίσει, είναι αρχαιολόγοι που έχουν πάρει διδακτορικό από τον κύριο Παπαδόπουλο, είναι φίλοι με τον κύριο Παπαδόπουλο, τους δίνει οδηγίες και συνομιλούν με τον κύριο Παπαδόπουλο, διότι ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ενεργός σε αυτή την υπόθεση ακόμη και έχει συμμετάσχει, επίσης ξέχασα να σας πω, το 2016 σε ένα διεθνές συνέδριο για τα μυκηναϊκά ευρήματα όλου του Ιωνίου από Καλαμάτα μέχρι την Εφήρα της Ηπείρου και έχει μιλήσει ειδικά για το ανάκτορο του Οδυσσέα το 2016 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με διοργανωτή έναν μεγάλης φήμης αρχαιολόγο Βέλγο, τον κύριο Λαφινέρ. Είναι φίλοι με τον κύριο Λαφινέρ ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Λόλος λοιπόν και τώρα πάλι τέλος του μηνός, όπως επικοινώνησα προχθές που γιόρταζε, είπα χρόνια πολλά, ο κύριος Λόλος πάλι θα πάει για να συνεχίσει τη συντήρηση των ευρημάτων. Έχει ήδη καταστρώσει έναν μεγάλο κατάλογο ευρημάτων, σπουδαία ευρήματα, και θέλω να σας πω το εξής, ότι η μελέτη των ευρημάτων αυτών των φορητών που είναι λίθινα, κεραμικά και μεταλλικά αντικείμενα και ιδόλια λέμε τα γαλματίδια, έτσι, προχώρησε στη χρονολόγηση αυτών και ανοίγαγε την εποχή της Ιθάκης στη νεολιθική εποχή, στο 4.000 π.Χ. Αυτά όλα τα ανακοίνωσε, θα σας πω παρακάτω, πότε. Η αναγωγή δηλαδή από τον κύριο Λόλο, συμφωνούντος και του κύριου Παπαδόπουλου βέβαια, από την μελέτη των ευρημάτων αυτών στο 4.000 π.Χ. μας δείχνει ότι το νησί αυτό κατοικείται από την νεολιθική εποχή. Έχει όπλα, ακίδες βελών και τα λοιπά, καθαρά νεολιθικά. Και ξεχωρίζονται αμέσως τα νεολιθικά από τις μετέπειτα εποχές. Πριν όμως από τον κύριο Λόλο είχε κάνει κι άλλοι δύο
συνάδελφοι του κ. Παπαδόπουλου που δούλευαν στην ασκαφή. Ναι. Το είχαν ανακοινώσει. Το είχαν ανακοινώσει, αλλά αυτό τώρα είναι επίσημο πλέον. Πριν φτάσουμε στην ανακοίνωση που έγινε προτετραμήνου, που είναι σημαντική ημερίδα στην Ιθάκη, θέλω να σας πω ότι με την έλευσή της η κυρία Μενδώνη, όπως σας εξήγησε και ο κύριος Αρσένης, είπε κάποια πράγματα εκεί, ξεναγήθηκε από την εφορία αρχαιοτήτων, που ήταν και υπεύθυνη να την ξεναγήσει εκεί, έδωσε εντολές να τοπογραφηθεί ο χώρος και έχει τοπογραφηθεί ήδη. Ήταν μέσα στην προγραμματική σύμβαση. Ήταν μέσα στην προγραμματική σύμβαση, αλλά δεν είχε γίνει ακόμη. Όχι. Έχει τελειώσει η τοπογράφηση, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί από την τοπογράφηση βγαίνουν πάρα πολλά συμπεράσματα. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα χρόνια που μεσολάβησαν από το τέλος των ανασκαφών, δηλαδή το 11 μέχρι το 15 που επιβίωσε η κυρία Κοντολή, συνεργαστήκαμε στενά, κόντεψα να το παραλείψω αυτό, στο γραφείο και αξιοποιήσαμε όλα τα συμπεράσματα των ανασκαφών και κάναμε τις περίφημες αναπαραστάσεις που κυκλοφορούν πλέον σε όλο τον κόσμο και είναι όλες υπό την έγκριση των αρχαιολόγων. Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά γίνονται προσφορά από μένα, αφιλοκερδώς, έτσι δεν έχω πάρει τη δραχμή, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία επ' αυτού. Φτάνουμε λοιπόν στην εποχή προτετραμήνου, 18 Σεπτεμβρίου του 22, και γίνεται μια μεγάλη ημερίδα στο βαθύ της Ιθάκης, όπου μίλησαν οι εξής τρεις ομιλητές. Ο κύριος Γιάννης Καρατζής, που είναι και αυτός καθηγητής Πανεπιστημίου Ομότιμος της Πάτρας και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Αρχαιολογικών Ευρημάτων του Δήμου Ιθάκης, ο κύριος Λόλος και ο κύριος Γρηγόρης Γρηγορακάκης, ο έφορος αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Κεφαλονιά. Η συγκέντρωση έγινε, η ημερίδα έγινε και για ένα άλλο λόγο. Τιμήσαν τον κύριο Παπαδόπουλο και την αποθανούσα κυρία Κοντρολή, σύζυγό του, για το σημαντικότατο έργο που είχαν κάνει μέχρι στιγμής, και στον κύριο Παπαδόπουλο απένιμαν το χρυσό κλειδί της πόλης και τον τίτλο του επίτιμου Δημότη. Ο κύριος Καρατζής ανέπτυξε το έργο που έκανε και κάνει η πολύ σημαντική αυτή επιτροπή, στην οποία είμαι και εγώ όχι τακτικό μέλος, είμαι και εγώ όμως σύμβουλος και βοηθός τους εκεί. Ανέπτυξε όλο το φάσμα των ενεργειών που κάναν και για την προγραμματική σύμβαση και την παρακολούθηση του κύριου Λόλου και την επιτόπου παρακολούθηση των έργων που έχουν γίνει. Να φανταστείτε ότι έχει γίνει μόνο κατά το 1 τρίτον περίπου ο καθαρισμός. Πολύ καλός καθαρισμός, αλλά μόνο κατά το 1 τρίτον του χώρου. Δυστυχώς. Γιατί μεσολάβησαν και οι κορονοϊοί, δεν μπορούσαν να δουλέψουν τα συνεργεία. Αλλά τελευταία, ας πούμε, θα προχωρήσουν αυτά. Έχουμε την διαβεβαίωση ότι θα προχωρήσουν. Όπως είπαμε, η περίφραξη έγινε, ο Δήμαρχος και είναι προς τιμήν του ασφαλτόστρωσε το δρόμο, αυτό έστω το στενό δρόμο, αλλά ήταν πρώτα κατσικόδρομος και τώρα είναι ασφαλτοστρωμένος μέχρι την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Ο κύριος Λόλος έκανε μια πολύ σπουδαία ομιλία και παρουσίασε σε προβολές τα ευρήματα. Τα ευρήματα καταδεικνύουν... Όχι όλα όμως. Όσα έχει, δεν έχει τελειώσει η έρευνα και ο καθαρισμός και η ανάδειξη. Όσα παρουσίασε κατ' επιλογή, γιατί είναι πάρα πολλά, κατ' επιλογή τα σπουδαιότερα. Από τα νεολιθικά
Φανταστείτε το φάσμα των εποχών που κοιτάνε είναι από την νεολιθική εποχή, από το 4.000 π.Χ. μέχρι και ελληνιστικά βέβαια, μη κοιναϊκά, ελληνιστικά και πρώιμα ρωμαϊκά. Το συμπέρασμα δηλαδή βγαίνει ότι αυτή η περιοχή κατοικείται συνεχώς. Και όπως καταλαβαίνετε και όπως συμβαίνει πάντα, η κάθε εποχή όταν εναλλάσσεται και έρχεται η επόμενη εποχή χρησιμοποιεί σαν υλικά τα υλικά που έχει χρησιμοποιήσει η προηγούμενη εποχή, και αυτό φαίνεται καθαρά και στις παλαιοχριστιανικές εκκλησίες, οι οποίες οι περισσότερες είναι χτισμένες από μάρμαρα και λιθανάγλυφα και ένα σωρό άλλα στοιχεία. Δηλαδή κάθε εποχή καταστρέφει εντός εισαγωγικών την προηγούμενη και φτιάχνει τη δικιά της, το δικό της πολιτισμό. Επομένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, δεν τα λέω εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν εύκολα σε συμπεράσματα. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε, γιατί δεν φαίνονται από πρώτη ματιά τα μικυναϊκά. Γιατί έχει περάσει η γεωμετρική εποχή, έχει περάσει η κλασική εποχή, έχει περάσει η ελληνιστική εποχή και ήρθε και η ρωμαϊκή. Αφού έχουν βρεθεί οι ρωμαϊκοί τάφοι εκεί. Και όπως λέει ο κ. Παπαδόπουλος, για αυτούς που αμφισβητούν το χώρο, αν ανατρέξουμε λίγο στον κύριο Ιακωβίδη που ανέσκαβε, το μεγάλο αρχαιολόγο, που ανέσκαπτε την Ακρόπολη χρόνια, εκεί βρήκε και Μυκηναϊκή Ακρόπολη. Υπάρχει και Μυκηναϊκή Ακρόπολη στην Ακρόπολη των Αθηνών. Αλλά ελάχιστα ευρήματα. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Λόλος και κατέληξε σε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα, ότι πρέπει να συνεχιστούν οι ανασκαφές, είναι σαφές αυτό, ευελπιστεί ότι θα του δώσει η πολιτεία και το πανεπιστήμιο το δικαίωμα να συνεχίσει τις ανασκαφές, είναι πρόθυμος να τις συνεχίσει, μου το έχει πει και ιδιωτικός και είπε το εξής, δεν έχουμε τώρα το χάρτη εδώ, το τρίγωνο. Έτσι τέλειωσε η ομιλία του. Το τρίγωνο μεταξύ του λιμανιού της πόλης, Σταυρού. Των πηλικάτων του Σταυρού. Τα πηλικάτα είναι ένας λόφος όπου ανέσκαψαν κατά πρώτον οι ανασκαφείς αρχαιολόγοι και βρήκαν πρωτοελλαδικό οικισμό. Και οι Εγγλέζοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι πρωτοελλαδικός οικισμός. Δηλαδή και πριν ακόμα από το 1300. Και σχολείο Ομήρου είναι ένα τρίγωνο αυτό που σχηματίζεται, το λιμάνι της πόλης, τα πηλικάτα πάνω στο Σταυρό και σε μεγαλύτερο υψόμετρο ο χώρος του Αγίου Αθανασίου σχολείο Ομήρου, είναι αναμφισβήτητα, έτσι είπα ακριβώς, είναι αναμφισβήτητα και χωρίς περιστροφές το ομηρικό άστι, που μέσα σε αυτό περικλείονται όλα. Δεν είπε όμως τίποτα για το ανάκτορο. Σας το λέω εν τιμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο κύριος Αρσένης, η λέξη ανάκτορο ακόμη υπάρχει μόνο στα χείλη και στα γραπτά του κυρίου Παπαδόπουλου. Θα τελειώσω με αυτό το ερώτημα. Πρώτον, η έκθεση των νέων ευρημάτων, δεν είναι ερώτημα αυτό, είναι υπόσχεση των νέων ευρημάτων να γίνει στο Μουσείο του Βαθιού σε νέες προθήκες, το οποίο ευελπιστούμε φέτος να λειτουργήσει, γιατί ήταν υπό ανακαίνιση. Ο δε έφορος αρχαιοτήτων, ο κ. Γκριγαρακάκης, μίλησε πιο γενικά, δεν είπε πολλά πράγματα για το ανάκτορο και έτσι δεν χρειάζεται καν να αναφερθώ στην ομιλία. Είπε ότι πρέπει για το ανάκτορο να ψάξουμε. Ναι, έτσι. Ναι, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια υπάρχει ένας σκεπτικισμός
της εφορίας. Βέβαια υπήρξαν και χειρότεροι εφοροί. Ο κ. Γρηγορακάκης αυτή τη στιγμή σας δηλώνω ότι είναι πολύ γνωστός και μιλάει με τον κύριο Παπαδόπουλο και ο κύριος Παπαδόπουλος τον συμβουλεύει και ο κύριος Γρηγορακάκης παίρνει τις γνώμες του κύριου Παπαδόπουλου. Σας το λέω αυτό γιατί με τον κύριο Παπαδόπουλο μιλάω οπωσδήποτε κάθε εβδομάδα και τον επισκέπτομαι και ανταλλάσσουμε απόψεις. Θέλω να τελειώσω με το εξής ερώτημα. Τι γίνεται με το ανάκτορο? Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μένει σε μένα να κλείσω και βασικά μένει σε μένα ο σκληρός πυρήνας όλης αυτής της ιστορίας και όχι με λόγια απλά. Εγώ θλίβομαι και συνθλίβομαι όταν ένα δικό μου πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι βρήκε ένα ανάκτορο και μάλιστα ανάκτορο μυθικής εποχής και πέφτουν πάνω του όλοι, όπως συνηθίζουμε στην Ελλάδα να πέφτουν πάνω όμως όλοι οι φτωχοί, μικροί και ανόητοι για να μας λιώσουν, για να πούν ότι δεν έχουν σχέση αυτά που λέτε, διότι η μυθική εποχή είναι παραμύθια για τα μικρά παιδιά. Ακόμα υπάρχει ο μεγάλος εμφύλιος ότι η μυθολογία δεν είναι ιστορία. Αυτό είναι για αυτούς που δεν ξέρουν την ελληνική γλώσσα και δεν ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει μύθος στα ελληνικά. Μύθος στα ελληνικά σημαίνει αλήθεια και σημαίνει κρυμμένη αλήθεια. Πριν αμφίν μύθο να ακούσεις, δηλαδή τι, πριν ακούσεις το παραμύθι του αλλού, ένα το κρατούμενο. Πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει η λέξη μύθος στην εποχή του Ομήρου. Γιατί ο Όμηρος είναι ο παππούς μας και ο δάσκαλός μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρειάζονται 15 χρόνια από το 10 έως το 22-23 μπήκαμε για να κάνουμε προγραμματική σύμβαση, για να βάλουμε 5 φράχτες, για να βάλουμε 5 ανθρώπους να σκάψουν και να καθαρίσουν το χώρο. Εγώ ξέρω προσωπικά αρχαιολόγους οι οποίοι δουλεύουν ταξιτζίδες, δουλεύουν σουβλατζίδες και κάνουν και delivery, γιατί οι άνθρωποι δεν τους προσλαμβάνει κανείς για τις δουλειές που, για αυτό που έχουν σπουδάσει. Είναι τόσο δύσκολο λοιπόν αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού να επιστρατεύσει αυτά τα παιδιά που έχουν τελειώσει αυτές τις σχολές, να πάνε σε αυτούς τους χώρους να τους καθαρίσουν και να τους ευπρεπίσουν? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν κατεβαίνω στην Ιθάκη δεν με υποδέχεται ο Οδυσσέας. Δεν υπάρχει πουθενά ο Οδυσσέας. Κατεβαίνει στο λιμάνι που λέγεται πίσω Αετός και δεν υπάρχει ο Οδυσσέας. Δηλαδή όταν πάει ο άνθρωπος από τη Σουηδία ή από την Καναδά ή από τη Χιλή στην Ιθάκη, τι περιμένει να δει? Σουβλατζίδικα? Ή περιμένει να δει πάρκινγκ? Ή περιμένει να δει εστιατόρια ή χορεύτριες? Όταν πας στην Ιθάκη πρέπει να σε περιμένει ένας τεράστιος Οδυσσέας και φυσικά πρέπει να σε περιμένουν και πινακίδες που να σου λένε που είναι το ανάκτορό του. Τις πινακίδες δεν τις βλέπεις. Και όσο πηγαίνεις προς το βαθύ, δεν βλέπεις πινακίδα. Πηγαίνεις προς την πρωτεύουσα της Ιθάκης και πινακίδα για τον ανάκτορο δεν βλέπεις. Πρέπει να αλοξοδρομήσεις, να πας προς βορράν για να συναντήσεις την πρώτη πινακίδα για το ανάκτορο του Οδυσσέως. Όταν πας στην Ιθάκη και επισκεφτείς το αρχαιολογικό της μουσείο, θα δακρύσεις. Καταρχήν, έχει δύο μουσεία. Εκπληκτικό. Το ένα μουσείο, αυτό που ας το πούμε λειτουργεί μέχρι σήμερα, που λέγεται στο Σταυρό, που είναι του βόρειου κομματιού, δεν χωράει αυτοκίνητο να φτάσει. Και άμα φτάσει δεν έχει που να παρκάρει. Πρέπει να κάνει όπισθεν, ακριβώς, να βρει σε μάντρες και αν είναι τυχερός να μην το χαλάσει το αυτοκίνητο, να γυρίσει πίσω. Και αυτό λέγεται μουσείο. Φυσικά δεν διανοείται φυσικά κανένα λεωφορείο ή πούλμαν να φτάσει εκεί πέρα. Θα πρέπει να αφήσει τους ανθρώπους στην πλατεία του χωριού και να πάνε με τα πόδια κάτι χιλιόμετρα να δούνε ένα μουσείο. Και όταν θα μπουν στο μουσείο, τι θα δούνε? Μία αίθουσα. Και αυτή η αίθουσα έχει κάτι πινακίδες που έχουν αλλάξουν εδώ και 50 χρόνια. Από τότε που έγινε το μουσείο αυτό, δεν τις διαβάζεις, δεν τις βλέπεις, δεν έχει καμία ψηφιακή διάδραση και δεν καταλαβαίνεις και τι ακριβώς γίνεται. Αυτό δεν λέγεται μουσείο, αυτό λέγεται αχούρι.
Και πάμε στο μεγάλο μουσείο, το Μουσείο του Βαθέως. Μα το μουσείο αυτό είναι κλειστό. Είναι κλειστό 2 χρόνια. Τελευταία φορά που είχα πάει, εγώ δεν είχε air condition. Καλοκαίρι να σκάει ο Τζίτζικας και να μην έχει air condition. Έμπαιναν οι άνθρωποι μέσα και σε 5 λεπτά φεύγανε, γινόντουσαν παπί και φεύγανε. Στα 5 λεπτά δεν μπορούσαν να δουν τίποτα. Οι προθήκες, όπως ακούσατε, είναι από τον καιρό του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα. Τότε βρήκαν κάτι πέτρες, κάτι ξύλα, από τότε έκαναν κάτι προθήκες. Δεν έχει πινακίδες σωστές να τις διαβάσεις. Οι πινακίδες είναι γραμμένες με λετρασέτ ή με πολύγραφο. Δεν είναι κατατοπιστικές και σε κάθε περίπτωση αυτό δεν λέγεται μουσείο μιας περιοχής που έχει ένα από τα ισχυρότερα brand name ιστορία στον παγκόσμιο χάρτη της Ιθάκης. Είναι 2 χρόνια κλειστά, 2 χρόνια για να βάλουν air condition. Νομίζω ότι εδώ που είμαστε απ' έξω υπάρχει κάποιος που κάνει air condition, να του πεις ένα απόγευμα έχει περάσει air condition. Το δεύτερο είναι ότι ευρήματα από το 2010 τουλάχιστον και πιο πριν, 20 χρόνια ανασκαφών, ευρήματα, άρα πόσα χρόνια έχουμε το 2010, 23, και άλλα 20 χρόνια πίσω, 40 χρόνια ευρήματα. Ευρήματα 30 και 20 και 30 και 40 χρόνων. Με την όποια τους ευπάθεια και την όποια τους ευαισθησία βρίσκονται σε χαρτόκουτες ή σε ξύλινα κυβότια, σε μια αποθήκη, σε μια αποθήκη ενός χώρου, ο οποίος, όπως είδατε, όπως καταλάβατε, δεν ψύχεται και δεν ξέρω σε τι συνθήκες επικρατούν σε ένα υπόγειο. Και αποφασίσαμε τώρα και χαιρόμαστε και χειροκροτάμε ότι το 2020 βρέθηκε κάποιος να πάει να τα δει και να τα κοιτάξει. Για μένα αυτό δεν είναι ευτυχία, για μένα αυτό είναι δυστυχία. Γιατί δεν ξέρω όλα αυτά τα χρόνια τι φθορά έχουν πάθει αυτά. Και αν έχουν γίνει και κλοπές. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, ας μην το θίξω προς το παρόν, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Γνωρίζω πολύ καλά από αρχαιολόγους, φίλους μου, ευρήματα σε αποθήκες μουσείων που τα καρτελάκια που είχαν την εποχή που βρεθήκανε και σημείωναν τι είναι, από πού είναι και από ποιο τετράγωνο, τα φάγανε τα ποντίκια. Άρα λοιπόν ένα έκθεμα μόνο του δεν λέει τίποτα. Αν χαθούν τα στοιχεία της ταυτότητός του. Μπορεί να είναι από παντού. Αυτό λοιπόν, δηλαδή η Ιθάκη των εφοπλιστών, η Ιθάκη των καραβοκύριδων, με τα καράβια να πηγαίνουν έρχονται εκεί πέρα μέσα, δεν μπορεί κανείς από αυτούς να βάλει το χέρι στη τσέπη, να δώσει 5 δεκάρες, να φτιάξει το κτίριο, να βάλει έναν όροφο, να κάνει ένα μεγάλο μουσείο της Ιθάκης όπως της πρέπει της ιστορίας της και της μυθιστορίας της. Και θέλουν να λέγονται αυτοί εφοπλιστές και πλούσιοι και πατριώτες. Δεν ντρέπονται λιγάκι. Δεν ντρέπεται λιγάκι ο βουλευτής, ο περιφερειάρχης, όλοι οι βουλευτές που βγαίνουν σε εκείνη την περιφέρεια, σε εκείνη την περιοχή, που δεν μπορούν τόσα χρόνια να φτιάξουν ένα μουσείο όπως θα έπρεπε για την Ιθάκη. Και πας και δεν βλέπεις τίποτα. Και είναι κλειστό 2 χρόνια και απέναντι το Μουσείο της Κεφαλονιάς είναι κλειστό 6, 7, 8 χρόνια και τώρα χαιρόμαστε που στα επόμενα 10 χρόνια θα ανοίξει. Όπως το Μουσείο του Ηρακλείου της Κρήτης έμεινε κλειστό 8 χρόνια. Και συνεχίζουμε και υπάρχουμε και χειροκροτούμε κόσμο και τρέχουμε πίσω από τους λακέδες της πολιτικής. Αν δεν έχει πολιτισμό ένα κράτος δεν είναι κράτος. Και πάμε παρακάτω. Τι βλέπεις για τον Όμηρο στην Ιθάκη? Ένα άγαλμα που έχει στήσει ο σύλλογος μες στην πλατεία. Τι άλλο βλέπεις? Μιλάω από πλευράς κράτους. Μιλάω από πλευράς Δήμου. Βλέπεις καμιά ομηρική σχολή όπου να μαζεύονται παιδιά από όλο τον κόσμο και να μαθαίνουν την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Να γίνονται τακτικά σεμινάρια. Να γίνονται τακτικά παγκόσμια συνέδρια. Βλέπεις να ζει η Ιθάκη από τον Όμηρο και ο Όμηρος να συνεχίσει να ζει διαμέσου της Ιθάκης? Όχι. Μήπως αυτό το βλέπεις για τον Οδυσσέα, να κάνει συνέδρια για τα καράβια, την καραβοκυρική, την ναυτική, την ναυσιπλοεία? Όχι. Μήπως για την Πινελόπη, να πηγαίνουν παιδιά να μαθαίνουν πώς υφαίνουν τα ρούχα, γιατί η Πινελόπη είναι συνυφασμένη με το ύφασμα. Να γίνονται σχολές που τα παιδιά να μαθαίνουν αλλά παλαιά με αργαλιούς υφάσματα? Όχι, δεν βλέπεις κάτι τέτοιο. Ένας τόπος, αν δεν ζει
από αυτά που ο ίδιος έχει παράξει στο παγκόσμιο πολιτισμό. Με μαθηματική ακρίβεια ο τόπος αυτός θα βουλιάξει και αύριο μεθαύριο θα γίνει ένας τόπος μη αναγνωρίσιμος. Διότι κινδυνεύει η Ιθάκη. Η Ιθάκη κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να χαρακτηριστεί και ως ο μέγας πλαστογράφος της ιστορίας. Να της κάνουν μήνυση για πλαστοπροσωπεία. Ότι εσύ δεν είσαι Ιθάκη. Είσαι Ιθάκη, αλλά δεν είσαι Ιθάκη. Κάποιοι άλλοι είναι Ιθάκη. Η Λευκάδα, η Κεφαλονιά, δεν ξέρω εγώ, η Ζάγκυνθος, δεν ξέρω εγώ, η Αιτωλοακαρνανία, οποιοδήποτε άλλος πλην Ιθάκης. Πάμε παρακάτω. Απέναντι από την υπεραγορά νεοελληνικιστή σούπερ μάρκετ, στο βαθύ, βρέθηκε αρχαιολογικός χώρος. Ο αρχαιολογικός χώρος αυτός ανασκάφηκε. Ρωμαϊκός. Δεν με νοιάζει τι είναι, αρχαιολογικός χώρος. Και δεν είναι ρωμαϊκός, είναι ρωμαϊκών χρόνων. Έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί λες ρωμαϊκός και άλλος νομίζει το κάνει είναι Ρωμαίοι. Εκεί πέρα βρέθηκε ένα μικρό αγαλματίδιο, το οποίο είναι ένας τυφλός άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, κρατάει και μια ράβδο, ένα σκύπτρο, είναι όμηρος. Αυτό που όλοι... Ένα χειρό, ένα πάπυρο κρατάει στο χέρι. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κρατάει και πάπυρο, ναι. Είναι όμηρος. Αυτό είναι αυτό που αρχιετυπικά όλοι γνωρίζουμε ως όμηρο. Έτσι. Ο χώρος αυτός ισοπεδώθηκε για να γίνει πάρκινγκ. Και πάμε στο χώρο του Ανακτόρου. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς, με τι θρασίτητα η Υπουργός Πολιτισμού πήρε τηλέφωνο τον τοπικό δήμαρχο και του είπε να κατεβάσει ο δήμαρχος τις πινακίδες της καφές της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δηλαδή του Υπουργείου Πολιτισμού που είδατε στο βίντεο, και είναι τέσσερις, όχι μία, να μην φαίνεται σχολείο Μύρου. Αυτές τις καφές πινακίδες δεν τις βάζει ο Δήμος, δεν τις βάζει η Περιφέρεια, τις βάζει το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού, η ίδια η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Άμα θέλει να έρθει να βάλει, δεν ξέρω ποιους εργάτες έχει, δεν ξέρω τι έχει εργάτες, έχει μπράβους, έχει, δεν ξέρω τι έχει, να πάει να τις κατεβάσουν. Εκεί θα μας βρουν όλους απέναντι, όλο το νησί απέναντι. Και πάμε παραπέρα. Την επόμενη μέρα που έγινε το βίντεο, άνοιξε ο χώρος. Άνοιξε ο χώρος, βγήκαν τα λουκέτα εκεί πέρα και ήταν απλώς ανοιχτός. Έμπαινε ο καθένας, έβλεπε ό,τι ήθελε, καταλάβαινε ό,τι ήθελε και έφευγε. Αυτόν τον χώρο, επειδή κάποιος πρέπει να σπουδάζει τα παλιά τοπονύμια, κανένας Ιθακίσιος δεν το λέει πάμε στον Άγιο Αθανάσιο. Δεν θα τα ακούσετε από κανέναν Ιθακίσιο. Όλοι λένε πάμε στον Αϊθανάς. Τον Αθανάς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Είναι παραφθορά της Αθήνας. Της θεάς Αθηνάς. Αθάνα. Αθάνα είναι η Αθηνά. Στα δωρικά. Προστάτησα του Οδυσσέα. Προστάτηδα του Οδυσσέως, όπως ξέρετε σε όλο τον, και στον Τροϊκό και μετά. Τον προστατεύει. Και εκεί πέρα πάνω ήταν και ναός επάνω, που είναι μετά μοναστήρι, κατά την προσωπική μου άποψη. Και έμεινε το τοπονύμιο της Αθηνάς. Δωριστή, Αθάνας. Σήμερα Αϊθανάς είναι και μέρα του Αγίου Αθανασίου που κάνουμε την εκδήλωση. Αυτό τι σημαίνει. Εάν σπουδάζει, αν διαβάζει τα τοπονύμια, καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Εκεί πέρα που λέει το άστι, κανένα Ιθακίσιος δεν λέει είναι η πόλη. Λέει το πόλη. Mm. Είναι ουδέτερο. Και εκεί πέρα έχει βρεθεί αρχαίο θέατρο. Αρχαίο θέατρο. Το οποίο είναι, εκμεταλλεύεται ένα κύλωμα ενός βουνού για να σταθεί και έχουν βρεθεί Γάλλοι που έχουν ζητήσει, υπάρχει και σε χάρτες, σημειώνεται και σε χάρτες. Έχουν βρεθεί και βρήματα κλπ. Εκεί πέρα υπάρχει ένα σπήλαιο που όπως κακώς λέμε τα Ελγίνια Μάρμαρα, το λέμε το σπήλαιο του Λοΐζου, από έναν αρχαιοκάπηλο που βούταγε εκεί πέρα, έπαιρνε βρήματα και έφευγε. Έτσι, υπάρχει ένα σπήλαιο το οποίο είναι το αρχαίο νυμφαίων άντρων εκεί πέρα, από όπου έφευγαν όλα τα πλοία από εκεί πέρα. Έπαιρναν το μοναδικό στον κόσμο που έχει βρεθεί όστρακο ευχήν Οδυσσή, ταξίδεψε δηλαδή με την ευχή του Οδυσσέως. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό. Μόνο εκεί υπάρχει. Εκεί βρέθηκε. Μόνο εκεί υπάρχει. Δεν έχει βρεθεί σε άλλα πέντε σημεία στον πλανήτη, οπότε άλλα πέντε σημεία τον πλανήτη στην Ελλάδα να διεκδικούν να λέγονται με σημεία Οδυσσέως, ευχήν Οδυσσέως, ούτε κανένα άλλο μέρος γύρω από την Ιθάκη ή έξω από την Ιθάκη ή στον πλανήτη Γη έχει νόμισμα με τον Όμηρο και τον Οδυσσέα επάνω. Γιατί το να βάλεις κάτι σαν brand name σου πάνω στο νόμισμά σου σημαίνει αποδεκτό από όλη την πολιτεία και από όλους τους γύρους ένικους. Πού είναι όλα αυτά, πουθενά δεν θα τα δείτε στην Ιθάκη.
Πουθενά δεν θα τα δείτε στην Θάκη. Ονειρεύομαι έναν χώρο εκεί πέρα που θα είναι το πάρκο του Οδυσσέα. Ονειρεύομαι έναν χώρο εκεί που θα είναι το πάρκο του Ομήρου, το πάρκο του Τηλεμάχου, το πάρκο της Πινελόπης. Οι Γερμανοί ένα καρφί έχουν βρει και έχουν πινακίδες για αρχαίο. Αρχαίο τα λένε οι Γερμανοί, είναι το 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και έχουν πινακίδες 60 χιλιόμετρα πριν. Για μένα, κατά την άποψή μου, πινακίδες, αν θέλουμε να λεγόμαστε σοβαρό κράτος και να αναπτυχθούμε και να έχουμε έσοδα από τον τουρισμό μας, πινακίδες για το ανάκτορο του Οδυσσέα θα πρέπει να είναι από την Εγνατία οδό έως την Ιωνία οδό και από την Ναύπακτο και την Πάτρα μέχρι την Ιγουμενίτσα. Έτσι μόνο θα καταλάβει κάποιος που είναι ένας τουρίστας που είναι του χαβαλέ, ξυπόλυτος και με τη σαγιονάρα που τον νιώσει. Μα μια πινακίδα, δύο πινακίδες, τρία, κάτσε ρε παιδί μου. Το είναι κάτι σοβαρό και εγώ το χάνω αυτό. Δεν το έχω δει. Αλλά αυτό προϋποθέτει ένα σοβαρό κράτος. Και όχι χώρο, δηλαδή χώρα. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Τα τοπονύμια γύρω από τον χώρο της Αθηνάς, της Αθάνας, του Αϊθανάς, είναι όλα ομηρικά τοπονύμια. Και τα ευρήματα, και προσέξτε τώρα εδώ, έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Όπως ακούσατε, αν η Ιθάκη έχει παλαιολιθική κατοίκηση, όχι νεολιθική κατοίκηση, αυτό είναι τώρα καινούριο, πώς να το πω, είναι καινούρια καραμέλα που τους ρίξανε. Η Ιθάκη επί της ουσίας έχει παλαιολιθική κατοίκηση και στην αναλογή μπορείτε να την εντοπίσετε. Αλλά πάμε λίγο παραπέρα. Τα μικρά νησιά, Αρκούδη, Άτοκος και τα λοιπά, τα οποία βρίσκονται γύρω από την Ιθάκη, τα μικρονήσια του Ιωνίου, έχουν δώσει κατοίκηση 200.000 χρόνων. 200.000 χρόνων. Ευρήματα στην Κέρκυρα, στους Παξούς 110.000 χρόνων, στην Κέρκυρα αντίστοιχα. Τα μικρονήσια, επειδή δεν καταστράφηκαν, επειδή δεν κατοικήθηκαν, επειδή δεν ήρθαν άλλοι πολιτισμοί από πάνω τους κλπ, διατήρησαν τα ψήγματα της παλαιολιθικής ιστορίας και έχουν βρεθεί 200. Είναι δυνατόν λοιπόν το Αρκούδι ή κάτι μικρονήσια τα οποία με το ζόρι τα βρίσκεις, τα εντοπίζεις, να έχουν κατοικηθεί πριν 200.000 χρόνια και η Ιθάκη να έχει κατοικηθεί 4.000 χρόνια, 6.000 χρόνια πριν από σήμερα, δηλαδή αδύνατον, αδιανόητον, σχεδόν αστείο, σχεδόν αστείο. Αυτά είναι μαθήματα τέταρτης ημέρας που μπαίνει στο πανεπιστήμιο, στο τμήμα αρχαιολογίας. Όμως, αυτό δεν είναι μόνο στην Ιθάκη. Να ήταν μόνο εκεί, θα έλεγα ότι κάποιοι έχουν μια μανία, ρε παιδί, μια αιμονή με την Ιθάκη και ακούν Ιθάκη και βγάζουν σπηριά, καντήλες, έχουν αλλεργία. Την έχουν. Σε ένα βαθμό την έχουν. Όμως, το ίδιο συναντάς και στοιχείο. Τρία σημεία στην Ελλάδα σχετίζονται με τον Όμηρο. Η Χίος, η Ιθάκη και η Ήος όπου πέθανε. Όπου είναι ο τάφος του. Και στα τρία αυτά σημεία δεν μαθαίνεις τίποτα για τον Όμηρο. Πας στοιχείο στο αρχαιολογικό μουσείο της Ιού, καινούριο, έχει γίνει με ωραία τούβλα, φώτα εκεί πέρα, τζάμια, δρόμους, καλοπάτια, όλα αυτά απ' έξω τα γερμανικά και τα νορβηγικά είναι μια χαρά τα αρχιτεκτονήματα απ' έξω. Και μπαίνεις μέσα και δεν έχει ούτε μία πινακίδα, ούτε ένα έβριμα σχετιζόμενο με τον Όμηρο. Ποιο νησί, ένα νησί που έχει ομυρίδες, που έχει πόλη που λέγεται Ομυρούπολη και έχει αρχαιολογικό χώρο που λέγεται Δασκαλόπετρα. Πιανού δάσκαλου, του δάσκαλου του Μίτσου. Πας στην Ίο. Κατεβαίνεις από το λιμάνι, δεν υπάρχει κανείς να σου λέει, κοίταξε φίλε, εδώ είναι στο νησί που ήρθες, είναι εδώ θάφηκε ο Όμηρος. Δεν τάφηκε ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Μάλλον για τον Μπαρμπαγιάννη τον Κανατά, επειδή ήταν και πράκτορας της Βουλγαρίας, μπορεί να είχαν πινακίδα. Εδώ έχουμε τον τάφο του Ομήρου και είναι στο συγκεκριμένο σημείο. Τουλάχιστον αυτό λέει η δική μας παράδοση. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να διατηρούμε τη δική μας παράδοση, το τι λέμε εμείς. Διότι η αρχαιολογία έρχεται να επιβεβαιώσει την παράδοση. Δεν έρχεται να ανατρέψει την παράδοση. Δηλαδή ο αρχαιολόγος πρέπει να σκάβει μέχρι να την επιβεβαιώσει, γιατί οι παλιοί αυτά που λέγανε δεν είχαν ούτε σκοπιμότητες, ούτε εθνικιστικά, ούτε κομματικές σκέψεις, ούτε τίποτα άλλο πίσω από αυτά που γράφανε εκείνοι οι παλιοί δάσκαλοι και αυτά που σημείωνε ο πολίτης στις συνεντεύξεις που έπανε από τους γέροντες. Ούτε εκεί θα βρεις κάτι. Λοιπόν, ή κάπου στη Θήβα, όπου συναντήθηκε ο Μέγας
Ισίωδος με τον θείο Όμηρο σε ένα διαγωνισμό ποίησης. Μήπως στη Θήβα γίνεται σήμερα κανένας διαγωνισμός ποίησης παγκόσμιας κλάσης μόνο των νομπελιστών, μόνο των μεγάλων συγγραφέων, να αναπαραστήσουμε αυτή τη μεγάλη συνάντηση? Στη Θήβα μόνο παϊδάκια θα βρείτε και μπριζόλες. Κι αν τα βρείτε και αυτά. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένα σοβαρό κράτος πάνω σε αυτές τις μεγάλες παρακαταθήκες θα έκανε καταρχήν ένα μεγάλο ταξιδιωτικό πρόγραμμα σε όλο τον κόσμο που θα έλεγε: θέλετε να πάτε στην Ελλάδα? Μία διαδρομή είναι η διαδρομή του Ομήρου. Θα κατέβαζε τον κόσμο στην Χίο που έχει αεροδρόμιο. Από εκεί με πλοίο θα πηγαίνανε στην Ίο, με κρουαζιερόπλοιο θα πηγαίνανε στην Ίο. Από εκεί θα ερχόντουσαν στον Πειραιά να πάνε στη Θήβα να δούνε μια γιορτή ποίησης και μουσικού και μουσικής και τραγουδιού, και από εκεί μετά θα φεύγανε να πάνε στην Ιθάκη όπου σχετίζεται, όπως καταλάβατε, με το Ανάκτορο, διότι ο Όμηρος είναι εγγονός του Οδυσσέως και αυτό το είπε το μαντίο των αδελφών, και δεν μπορεί κανένας μικρός φτωχός και ανόητος να διαψεύδει το μαντίο των αδελφών εάν είναι Έλληνας. Εάν είναι Γερμανός μπορεί να λέει ό,τι θέλει, εάν είναι Άγγλος μπορεί ακόμα χειρότερα να κοροϊδεύει τον πλανήτη Γη και να νομίζω ότι ακόμα ισχύει η εποχή της αποικιοκρατίας. Αλλά γενικότερα, μήπως η πύλος είναι η πύλος του Ομήρου? Όχι. Πας στην πύλο και λες: παιδιά, πού είναι ο Ομήρος εδώ πέρα, πού είναι ο Νέστορας? Α, σου λέει, πέρασε εκείνο το βουνό, 20 χιλιόμετρα πιο κάτω είναι. Και γιατί ονομάσαμε πύλο μια πόλη η οποία δεν έχει σχέση με τον Νέστορα και τον Όμηρο? Προσανατολισμός. Συμφέροντα. Μεσσηνία είναι, περίεργα πράγματα μπορεί να συμβαίνουν εκεί. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ό,τι ομηρικό υπάρχει, ό,τι είναι εποχή Ομήρου, είναι κυνηγημένο, είναι θαμμένο, είναι χωρίς διαφήμιση, είναι χωρίς πρόγραμμα, είναι χωρίς να υπάρχει στον παγκόσμιο χάρτη, στην ψυχή του Έλληνα. Μήπως τόσα σπήλαια του Κύκλοπα είναι τοποθετημένα, έχουν τρόπο να πας στο σπήλαιο του Κύκλοπα, ας πούμε, στη μάκρη της Αλεξανδρούπολης, για να πας θα πρέπει να ψάξεις να το βρεις, να υπάρχει πινακίδα ή τα άλλα τα σπήλαια, στα Γιούρα κλπ. Ούτε με καράβι δεν πας. Κάποιος δεν θέλει να σου πει ότι αυτά που σου λέει ο Όμηρος υπάρχουν. Έλα δέστα, να βάλεις το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Διότι τότε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, διότι τότε ξαφνικά μπροστά μας θα ζωντανέψει ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας, ο Αγαμέμνονας, ο Μενέλαος, ο Σοφός, ο Νέστορας, ο μεγάλος μας, ο παππούς, ο Όμηρος, θα είναι αληθινός και δεν θα είναι παραμυθατζής. Και εμείς οι Έλληνες ξαφνικά θα πούμε: όπα, κάτι γίνεται εδώ πέρα ρε παιδιά, τόσο καιρό μας λέγανε ψέματα, τόσο καιρό μας κοροϊδεύανε. Και όταν αυτό το συνειδητοποιήσει ο Έλληνας, διότι μπορεί να ανέχεται να τον κοροϊδεύουν δεκάδες άνθρωποι από αυτούς που βγαίνουν στην τηλεόραση και νομίζουν ότι είναι παράγοντες ή πολιτικοί ή υπουργοί, όχι υπουργός, έτσι, όταν η δεύτερη λέξη είναι έργον και θέλεις να πεις ότι αυτός το κάνει κακά, το έργον αυτόν, τονίζεις στη λίγουσα, λες είναι στην παραλίγουσα, λες είναι κακούργος, έτσι. Αν τονίσεις όμως στη λίγουσα, σημαίνει ότι αυτός το κάνει καλά. Είναι υπουργός. Άρα αυτή είναι υπουργός. Έτσι. Άρα λοιπόν, τι γίνεται ακριβώς εδώ πέρα? Έχω ένα σύστημα ολόκληρο. Σύστημα, δεν είναι ένας άνθρωπος. Είναι σύστημα, χέρι-χέρι είναι πιασμένοι όλοι αυτοί. Αλλά μπρατσέτο είναι όλοι αυτοί εδώ πέρα. Οι οποίοι με πρόγραμμα και με σύστημα, με στόχο, κατεδαφίζουν ό,τι έχει χτίσει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και δύο ομηρικός. Διότι ο Όμηρος σημαίνει δημοκρατία. Και διαφημίζουν και διατυμπανίζουν ότι η δημοκρατία γεννήθηκε στον Περικλή, Χρυσός Αιώνας, και Τρίχες Κατσαρές και τον Πατρόνα Ταχλάδια. Μα οι αποφάσεις στον Τροϊκό πόλεμο λαμβάνονταν συμμετοχικά. Δεν έπαιρνε μόνος του μια απόφαση, ρωτούσαν τα στρατεύματα, κάνανε συναντήσεις οι αρχηγοί μεταξύ τους. Αυτό είναι δημοκρατία. Και ακριβώς απέναντι στη Λίμνο που βρέθηκε το αρχαιότερο βουλευτήριο του κόσμου 5ης χιλιετίας π.Χ. είναι κλειστός ο χώρος. Άρα λοιπόν δεν είναι Όμηρος για τον Όμηρο, είναι η πολιτική
το πολίτευμα, η πολιτική μας σκέψη, η πολιτική μας στάση, η πολιτική μας ορθότητα. Είναι το political correct. Πρέπει να είμαστε βλαμμένοι, σκυφτοί, μικροί και ανόητοι και να πιστεύουμε ότι οι Άγγλοι εφήβραν το ποδόσφαιρο, ότι οι Αμερικάνοι, ο Κολόμβος πήγε στους Αμερικάνους και τους ανακάλυψε, και επειδή δεν το κατάλαβε ο άνθρωπος ότι πήγε στην Αμερική, νομίζω ότι πήγε στην Ινδία, τους ονομάζουν Ινδιάνους, έτσι και τους λέμε Ινδιάνους τους ανθρώπους, δεν έχουν καμία σχέση με την Ινδία, και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, το θέμα λοιπόν είναι πολύ πιο βαθύ από την Ιθάκη. Η Ιθάκη δυστυχώς βρίσκεται σε αυτό μέσα το στόχαστρο. Και είναι στο κέντρο, αν χτυπηθεί η Ιθάκη και αποσυνδεθεί από τον Όμηρο και την προγονική μας λατρεία, τότε όλα τα άλλα ευκολότερα καταραίουν. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Φεύγεις και χάνομαι, μια
Μου ζητάς να λησμονήσω.